Δέσποτα. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και ει και σ' αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπαν εφημών νύμφη Χριστού υμνήσομεν, εξατερήναν την Θείαν και πολιούχον σύνα, την νοήθειαν ημών και αντίληψην, ότι εφήμασε λαμπρός τους κορφούς των ασεβών του πνεύματος τη δύναμη, και νύνος μάρτης εφείς αετήτε πάση το μεγά έλεος. Αναγία Θεότο και Παρθένε των χειρόδημων τα έργα και συγχώρηση των τερμάτων ημών αίτησε εν το ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Κύριος φωτισμός μου, σωτήρ μου, πρόσκομαι. Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, σοφία. Τος Εβραίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα, πρόσκομαι. Αδελφοί, ο αγιάζων και οι αγιαζόμενοι εξ ενός πάντες, δίνεται η ανού πεπεσχήν τα αδελφούς αυτούς καλήν λέγον, απαγγελώ το όνομά σου της αδελφίζουμε εν μέσω εκκλησίας υμνήσωσε, και πάλιν εγώ έσω με πεπιθώς επ' αυτό, και πάλιν ειδού εγώ και τα παιδεία, αμοιέ δοκεν ο Θεός. Επίουν τα παιδεία και κοινώνει και σαρκός και αίματος, και αυτός παραπλησίως μετέσχετον αυτών, είναι αδία του θανάτου καταργήσει τον το κράτος έχοντα του θανάτου, του τα έστει των διάβολων και απαλλάξει τούτους, όσοι φόβο θανάτου διαπαντός του ζήν, ένοχοι εις αντουλίας. Ουγαρδί που αγγέλων επιλαμβάνεται, αλλά σπέρματος Αβραάμ επιλαμβάνεται, ο θενόφιλε κατά πάντα της αδελφής ομοιωθήνε, είναι ελεήμων γέννητε και πιστός αρχιερεύστα προς τον Θεόν, εις το ηλάς και στέτας αμαρτίας του λαού, ενώ γαρπέπονθεν αυτός πειραστής, δύναται της πειραζομένης βοηθήσε. Ειν ημίν και ημίν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Και το πνεύματι σου. Εκ το κατέ Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομεν. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο ανέβη ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα. Έστι δε εν της Ιεροσολύμης επί την προβατική, κολυβήθρα υπελεγωμένη ευραϊστήβηθες δα πέντε στο ασέχουσα. Εν ταύτες κατέκει το πλήθος πολίτων ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών, εκδεχομένων την του είδα το σκήνηση. Άγγελος γάρ κατά καιρόν κατέβαινε την κολυβήθρα και ετάρατε το είδο. Οούν πρώτος εμβάλ μετά την ταραχήν του είδα το υγιής εγίνετο. Οδήποτε κατήχε το νοσήματι. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Κύριε λαϊσόμεν. Κύριε λαϊσόμεν. Παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου Δαϊθώμεν. Κύριε λαϊσόμεν. Εξόδιας εμούς έθνος, πες αρχής και εξουσίας εν αυτόν. Τυφλοχρήστημο στρατού του Κυρίου Δαϊθώμεν. Κύριε Λαϊσόμεν. Καρδόγιας Κύριε Δαϊθώμεν του δυνάμει και ενεργεία και φοιτήσει του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου Δαϊθώμεν. Κύριε Λαϊσόμεν. Καρδίς το ειδητού του εγκαθετίας πλουσίου τριάδος ενέργειαν. Κυρίες το ειδητού του πνευματικών ψυχών και σωμάτων. Και πάση νικημένης δυνάμεις αυτοεπτικών του Κυρίου Δαϊθώμεν. Κύριε Λαϊσόμεν. Αυτό το αυτοκίνητο που λυτρώσει την ευλογία του Ιορδάνου. Κυρίου Δαϊθώμεν. Κύριε Λαϊσόμεν. Εκπάντως όλους προς το βοηθείας την λήψεως του χωτιστήν ημάς ποδίου μου γνώσεως της ομοουσίου τριάδος του Κυρίου Δαϊθώμεν. Κύριε Λαϊσόμεν. Ως την πρόσημο να δείξει μασίους κύριο νόμος βασιλείας αυτού και του πλήθατος του μεταγευσιώστη κυρατισμό του Κυρίου Δαϊθώμεν. Κύριε Λαϊσόμεν. Αντρέπου σώσουν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Κύριε Λαϊσόμεν. Της Παναγίας ακάλλη υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνησιμον Θεοτόκου για η Παρθένου Μαρίας. Μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν η ζωή ημών,
Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Συ Κύριε. Ο Θεός, ο Θεός ημών, ο το πικρόν ίδωρο επί Μωυσέως, το λαό ειδηλική μεταποιήσεως, και τα βλοπερά ύδατα επί Ελισέου άλλα τη θεραπεύσεως, και τα Ιορδάνια ρήθρα η Αγιά σας, τη αχράντουσου επιφανία, αυτός και νυν δέσποτα, αγίεσον και το ίδωρο τούτο, και ποιήσον αυτό γενέστε πάση της αριωμένης και της μεταλαμβάνσιν εξ αυτού ευλογίας πηγήν, ιατρίαν παθών αλληγιασμών οίκων και πάσης επιβουλής ορατός τα και ορατού ανταξιτήριο. Τι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν χαίαι εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση και το πνεύμα Θησού εις κεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομαι. Συ Κύριε. Κλείνον Κύριε το ου σου και επάκουσον ημών εν Ιορδάνη βαπτιστήνε κατεδεξάμενος και αγιά σας τα είδατε και ευλόγησον πάντας ημάς τους δια της κλήσης του εαυτού αναφιένος σημαίνοντας το τη δουλείας πρόσχημα και καταξίωσον ημάς εμπληστήνε του αγιασμού σου δια της του είδατος τούτου ατελείψεώς τα κεραντισμού και γενέστο εμήν Κύριε εις υγείαν ψυχής τα και σώμα. Σιγαρή ο αγιασμός των ψυχών των σωμάτων ημών και στην δόξα να πέμουν Σαν σου Πατρί και του Παναγίου και αγαθό και ρεβιός πνεύματι, μην χαία ήγιν στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκαστης ευσεβέση κατέ βαρβάρων δωρούμενος και τόσον θυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα ως όν δωρεών αξίως ημάς πίσον Θεοτό και Παρθένε παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα ιάματα της εν πίστη λαμβάνουσι την ευλογία σου άχραντε. Δόξα Σύ ο Θεός, η ελπίσιμο, Κύριε, δόξα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και ους αιώνους των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας του Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεπίμονων Πρωθυπουργών, των Δεσπότην και Αρχιερέα ημών, Κύριε φύλατε, εις πολλά έτη δεσπότα, εις πολλά έτη δεσπότα, εις πολλά έτη δεσπότα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Διευχών του Αγίου Δεσπότη ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Αμήν. Καλή χρονιά. Σεβασμιότατε, κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατικής Αναγέννησης, κύριε Πιστέλη Παρμελή, κύριε Αναπληρωτά Μάρκου, κύριε Σεβασένη, αξιότιμη Δημαρχιακή και Δημοτική Σύμβουλη, κύριε Δήμαρχε Κορινού, πρώην Δήμαρχοι και πρώην βουλευτές, κύριε Πρόεδρε της Εστίας Πιερίδων Μουσών, αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε και σήμερα στον φετινό κύκλο της Σχολής Γονέων Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί τον περασμένο Απρίλιο κλείσαμε αισίως με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές του Σωματοδότου τα 20 μας χρόνια και μπαίνουμε στην τρίτη δεκαετία. Μάλιστα, είχε τεθεί το θέμα μήπως ήταν ο καιρός να κλείσει στα 20 χρόνια η Σχολή Γονέων. Αλλά όσοι ήταν εδώ στο συνέδριο, διαπιστώσατε ότι η απέτηση του κόσμου ήταν να συνεχίσουμε και αυτό μας δίνει δύναμη και κουράγιο να προχωρήσουμε μπροστά. Έτσι λοιπόν, ξεκινάμε το νέο μας κύκλο, όλοι έχετε το πρόγραμμα, βλέπετε ότι οι ομιλίες είναι αρκετά ενδιαφέρουσες και σας περιμένουμε σε κάθε μας εκδήλωση. Να παρακαλέσω τον Πρόεδρο της Δημοκρατικής Αναγέννησης, τον κύριο Σύριο Παθημελή, για ένα σύντομο χαιρετισμό από το Βήμα.
αρχές και εξουσίες που είστε εδώ, κυρίες και κύριοι, να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου να πάνε καλά οι εργασίες της Σχολής Γονέων για τη φετινή χρονιά. Είμαι σε θέση να ξέρω για την συνεισφορά αυτής της σχολής επί μία ολόκληρη 20ετία. Ο απόψινός ομιλητής, ο καθηγητής Νεοκλής Σαρής, έχει επιλέξει ένα πολύ κρίσιμο και σημαντικότατο ζήτημα να αναλύσει την Ελλάδα και τους γείτονές της. Ένα έθνος για να επιβιώσει χρειάζεται να ανανεώνει την συνείδηση της αποστολής του και για να ανανεώνει τη συνείδηση της αποστολής του πρέπει να έχει αδιαπραγμάτευτη αξιοπρέπεια, την οποία να την αποδεικνύει και να την επιδεικνύει αδιάκοπα, και πρέπει να έχει επίσης μία δυνατή αίσθηση του ανήκειν, δηλαδή αίσθηση ταυτότητας και αξιών ζωής. Το ελληνικό έθνος στους αιώνες, τους μακρούς αιώνες της ιστορίας, επέδειξε αυτές τις αρετές, γι' αυτό και κατόρθωσε να επιβιώσει. Βεβαίως, κατά καιρούς είχε δυστυχώς διάφορες εθνικές περιπέτειες, αλλά η έξοδος από τις περιπέτειες αυτές δεν θα μπορούσε να επισυμβεί αν δεν είχε ακριβώς αυτή την δύναμη να ανανεώνει την συνείδηση της αποστολής του. Η Ελλάδα και οι γείτονές της είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Συνήθως τα τελευταία χρόνια ακούμε διάφορα ρομαντικά πράγματα και από την πολιτική τάξη της χώρας και από την διανόησή της και από την δημοσιογραφία της. Γενικά, εν πάση περιπτώσει, η περιραίουσα ατμόσφαιρα δεν είναι εκείνη η οποία νομίζω θα ήταν ικανή να προετοιμάζει τους Έλληνες να απαντήσουν σε ό,τι προέρχεται από τους γείτονές της Ελλάδος και συνιστά απειλή κατά της Ελλάδος. Κάποτε ένας από τους χαρισματικούς σκητσογράφους μας, ο Κύρ, είχε επιχειρήσει να κάνει ένα χάρτη της Ελλάδος. Στη θέση της Τουρκίας έβαλε την Ελβετία, στη θέση της Βουλγαρίας έβαλε την Σουηδία, στη θέση των Σκοπίων το Λουξεμβούργο, στη θέση της Αλβανίας έβαλε τη Δανία και στο τέλος έγραψε μία λεζάντα τι καλά θα ήταν. Πράγματι θα ήταν πάρα πολύ καλά. Το κακό δεν είναι αυτό. Το κακό είναι ότι πάρα πολλοί από αυτούς που είναι αρμόδιοι και πρέπει να εμπνεύσουν στο λαό μας και ιδίως στις νέες γενιές την δύναμη της αντιστάσεως, διακατέχονται από την ψευδέστηση ότι απέναντί μας έχουμε την Ελβετία και από πάνω μας έχουμε τη Δανία, την Νορβηγία, το Λουξεμβούργο και ούτω καθεξής. Είμαι βέβαιος ότι ο Νεοκλής Σαρής, ένας κορυφαίος οξυδερκής αναλυτής των εθνικών μας πραγμάτων, ο οποίος δεν ντρέπεται και δεν διστάζει να πει ολόκληρη την αλήθεια, θα μας διαφωτίσει πλήρως απόψε. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Πρόεδρο. Να παρακαλέσω τον αναπληρωτή δήμαρχο, τον κύριο Σαφραζέμι, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Να θυμίσω ότι η προσφορά του Δήμου Κατερίνης, φέτος μέσω του νεοσύστατου πολιτικού οργανισμού, είναι σημαντική. Είναι ένας από τους δύο κυριότερους πυλώνες που στηρίζουν την ύπαρξη του θεσμού αυτού. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σαφραζέμι. Έχετε τον λόγο. Προφανώς όχι, το Δήμο Κατερίνης. Κυρίαρχα το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί αυτό ψηφίζει. Και εμείς ως πολιτικά ενεργούμενα του Δημοτικού Συμβουλίου εκτελούμε τις αποφάσεις του. Σεβασμιότατε, κύριε Παπαθημελή, επίσημη προσκεκλημένη, κυρίες και κύριοι. Ο Δήμος Κατερίνης εδώ και 20 χρόνια στηρίζει αυτήν την υπέροχη προσπάθεια ανθρώπων που πιστεύουν πως καλλιέργεια του πνεύματος και εμπολής και της ψυχής βοηθάει τον άνθρωπο να σηκωθεί λίγο πιο ψηλά από τη γη. Από αυτό το βήμα έχουν περάσει πάρα πολύ σοφοί άνθρωποι. Άνθρωποι του πνεύματος, του πολιτισμού, της τέχνης. Και από αυτούς
όλοι μας και της Εκκλησίας. Και από αυτούς όλοι μας πήραμε ένα κομμάτι γνώσης, πήραμε δύναμη για να συνεχίσουμε τη ζωή μας με καλύτερο τρόπο. Η Σχολή Γονέων αποτέλεσε 20 χρόνια και αποτελεί, και πιστεύουμε για πολλά χρόνια ακόμα, βήμα διαλόγου, βήμα γνώσης, βήμα σοφίας. Σαν τέτοιο το χαιρετίζουμε και να ξέρετε όλοι σας ότι ο Δήμος Κατερίνης, όπως ήταν μέχρι τώρα δίπλα σας, θα εξακολουθεί ακόμα πιο καλά να στηρίζει τις προσπάθειές σας. Καλή επιτυχία στο έργο σας. Ευχαριστούμε πολύ και μπαίνουμε αμέσως στο θέμα με κύριο ομιλητή, τον ομότιμο καθηγητή του Παλιού Πανεπιστημίου, τον κύριο Νεοκλή Σαρή. Πριν μας πει ο αντιπρόεδρος κ. Σαββανίδης το βιογραφικό του κυρίου Σαρή, σας θυμίζω ότι η σημερινή εκδήλωση είναι στη διοργάνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Κατερίνης και του Μορφωτικού Συλλόγου Τραπεζούντας Αλέξανδρος Ψινάνης. Κύριε Σαββανίδη, παρακαλώ να στείλουμε το βιογραφικό. Σεβασμιότατε, κυρίε και κύριοι, ο Νεοκλής Σαρής γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Απόφοιτος της μεγάλης του γένους σχολής, σπούδασε νομικά, πολιτικές και οικονομικές επιστήμες στα Πανεπιστήμια Κωνσταντινούπολης και Αθηνών και ψυχολογία στη Γενέβη. Σε ηλικία 20 ετών υπήρξε πολιτικός σύμβουλος του Μακαριστού Οικουμενικού Πατριάρχη Αθηναγόρα. Διακρίθηκε στους φοιτητικούς αγώνες στην Ελλάδα αλλά και στην Τουρκία. Αριστούχος διδάκτορ του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διδάσκει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 4 δεκαετίες. Από το 2007 είναι ομότιμος καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο των Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, όπου διετέλεσε και πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνιολογίας και του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος με αντικείμενο τον κοινωνικό αποκλεισμό. Γνωστικό αντικείμενο ειδίκευσης, η κοινωνιολογία της ιστορίας με ευάθυνση στην ελληνική ιστορία από το 13ο αιώνα και βέβαια οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Στην διδακτική του εμπειρία περιλαμβάνονται σχολές και τμήματα ψυχολογίας, δημοσιογραφίας, πολιτισμού, κινηματογράφου. Ακόμη έχει διδάξει για μακρά σειρά ετών και συνεχίζει να διδάσκει σε πολλές ανώτατες σχολές των ενόπλων δυνάμεων, όπως τη Σχολή Εθνικής Άμυνας, σχολές πολέμου των τριών όπλων, τη Διπλωματική Ακαδημία, αλλά και σε ξένα πανεπιστήμια, στη Γαλλία, Αγγλία, Ελβετία, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Αυστραλία. Για σειρά ετών υπήρξε φιλοξενούμενος καθηγητής στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Γενικά έχει καταρτήσει και γαλουχήσει γενιές από κοινωνικούς επιστήμονες στη χώρα μας. Έχει πλούσιο συγγραφικό και διδακτικό έργο. Έχει διευθύνει 7 ερευνητικά προγράμματα, 3 για τον κινηματογράφο και τα θεάματα, για τους εργαζόμενους σε βιομηχανία πλαστικών, για τα επαγγέλματα υγείας και τα νοσοκομεία, για τη Νέα Ιωνία σε ένα πρόγραμμα του Εθνικού Μεσογείου Πολυτεχνείου του 1990, για τον Ποντιακό Ελληνισμό του 1996. Έχει επιβλέψει 48 διδακτορικές διατριβές στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, όπως και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Τα κυριότερα έργα του είναι η άλλη πλευρά, πολιτική και διπλωματική χρονογραφία της εισβολής στην Κύπρο και του διαμελισμού της, τόμι 3, οσμανική πραγματικότητα, τόμι 3, εξωτερική πολιτική και πολιτικές εξελίξεις στην πρώτη τουρκική δημοκρατία, προεπαναστατική Ελλάδα και οσμανικό κράτος, ελληνική κοινωνία και τηλεόραση, τόμι 2, φιλοσοφία της κοινωνίας και της πολιτείας, τόμος 1, αρχαίος κόσμος, τόμος 2, πατερική ορθοδοξία και βυζαντινή σκέψη. Η οικογένεια στην Τουρκία είναι μια άλλη συγγραφική εργασία. Η εισαγωγή στην κοινωνιομετρία, την ομαδική ψυχοθεραπεία και το ψυχόδραμα. Κοινωνιολογία, πολιτική ψυχολογία και άλλα. Έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, αλλά και στον ημερήσιο τύπο και τον περιοδικό τύπο και έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή συνέδρια. Έχει δώσει επίσης για το ευρύτερο κοινό σειρά διαδιλέξεων σε όλη την Ελλάδα, αλλά και σε πολλές χώρες στο εξωτερικό. Μετά το θάνατο του Γιάννη Ζήγδη, του ανατέθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή και την Εκτελεστική Γραμματεία της ΕΔΙΚ η Προεδρία του Κόμματος. Τέταρτος έτσι σε μια τιμητική διαδοχή που αρχίζει από τον Γεώργιο Παπανδρέου και συνεχίζεται με τον Γεώργιο Μαύρο και τον Γιάννη Ζήγδη. Την αποστολή αυτή αναδέχθηκε περισσότερο για ιστορικούς λόγους
και λιγότερο για πολιτικούς. Κύριε Καθηγητά, έχετε τον λόγο. Σεβασμιότατε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, εκλεκτή ομίγυρης, φίλων, πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω όσους είχαν την πρωτοβουλία να με καλέσουν και ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η πρόσκλησή τους για τα εγγένεια της νέας περίοδου που σημειώνει το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Σχολής Γονέων Κατερίνης. Και για να μην χρονοτριβώ, εισέρχομαι αμέσως στο θέμα, το οποίο αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν τυχόν το ακροατήριο στρέψει την κεφαλή του ο ένας προς τον άλλον για να διαπιστώσει το μέσο όρο ηλικίας. Και είναι ενδεικτικό της εικόνας την οποία παρουσιάζει η ελληνική κοινωνία αυτό το γύρισμα της κεφαλής και προϊονίζει πιο ενδεχομένως θα είναι το άμεσο μέλλον στη χώρα μας. Ωστόσο, θα ήθελα να διαχωρίσω τη σημερινή ομιλία σε τρία κυρίως μέρη. Το πρώτο μέρος αναφέρεται σε ένα γενικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα και το οποίο είναι η μετατροπή της παραδοσιακής κοινωνίας σε τεχνοκρατούμενη κοινωνία. Στη μετάβαση δηλαδή από το ένα κοινωνικό μόρφωμα στο άλλο κοινωνικό μόρφωμα. Το δεύτερο μέρος επικεντρώνεται στα ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία στο εσωτερικό της και το τρίτο βεβαίως είναι η συγκριτική αντιπαράθεση με τους γείτονές της. Όσον αφορά λοιπόν την μετάβαση αυτή από την παραδοσιακή κοινωνία στην τεχνοκρατούμενη, μπορώ να σας πω ότι οι κοινωνιολόγοι και οι κοινωνιολογούντες αρχής γερωμένης από τους πρωτοπόρους της κοινωνιολογίας, δηλαδή και τον Auguste Comte και μετά τον Durkheim, αλλά και άλλους τους οποίους γνωρίζουμε όπως είναι ο Μάρξ, όλοι αυτοί έχουν αναλωθεί σε μία τυπολογία των κοινωνιών. Έχουν κάνει τυπολογίες των κοινωνιών. Δεν υπάρχουν κοινωνιολόγοι γνωστοί, λιγότερο γνωστοί, περισσότερο γνωστοί, που να μην έχουν ασχοληθεί με αυτή την τυπολογία. Όταν έλεγα για τον Μάρξ, για παράδειγμα, που είναι πολύ πιο έτσι, γνωστό το θέμα, κατάταξη που κάνει, η ιστορική κατάταξη που κάνει με βάση τη δική του ανάλυση για τις παραγωγικές σχέσεις και τις δυνάμεις παραγωγής στον αρχαίο τρόπο παραγωγής, στον φεουδαρχικό τρόπο παραγωγής, δηλαδή στον δουλοκτητικό τρόπο παραγωγής, στον φεουδαρχικό τρόπο παραγωγής, στην καπιταλιστική κοινωνία, στην κοινωνία της αστικής τάξης, στη συνέχεια στον σοσιαλιστική κοινωνία, με βεβαίως μεταφυσική μετάβαση σε μία κομμουνιστική κοινωνία, είναι μία τυπολογία κοινωνική. Θα μπορούσαμε επί εβδομάδες να κάνουμε αναλύσεις, τις διάφορες αναλύσεις να αναφέρουμε εδώ πέρα περί κοινωνικών τυπολογιών. Εκείνη η οποία είναι πιο εγγύσε μας και νομίζω ότι αγγίζει το πρόβλημα στην καρδιά του είναι ο διαχωρισμός της ανθρώπινης κοινωνίας
από το βάθος του χρόνου σε παραδοσιακή κοινωνία και τεχνοκρατούμενη κοινωνία. Η μία, ο ένας τύπος κοινωνίας βρίσκεται στον αντίποδα του άλλου τύπου. Ακριβώς στον αντίποδα του άλλου. Παραδοσιακή κοινωνία είναι η κοινωνία την οποία γνώρισαν οι πατεράδες μας, εμείς ενδεχομένως τα παιδικά μας χρόνια, όσοι έχουν την ηλικία κάπως προκεχωρημένη όπως εμείς, και βεβαίως η παραδοσιακή αυτή κοινωνία, ο τύπος παραδοσιακής κοινωνίας, έχει ως αφετηρία το 6.000 χρόνια π.Χ. εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Μεσοποταμία, όπου οι κοινωνίες εγκαθίστανται, έχουμε μία εγκατεστημένη κοινωνία και η γεωργία είναι οργανωμένη, η καλλιέργεια της γης δηλαδή, η δε κτηνοτροφία είναι λίγο πολύ ενσταυλισμένη. Λίγο πολύ. Η παραδοσιακή κοινωνία διαμορφώνει μέσα στα 8.000 χρόνια, κοιτάξτε, 8.000 χρόνια, διαμορφώνει θεσμούς, δηλαδή ομοιόμορφους τρόπους σκέψης και συμπεριφοράς, οι οποίοι βεβαίως οργανώνονται σε αυτό που λέμε σε θεσμούς, ανάλογα προς τα αντικείμενα με τα οποία ασχολούνται. Δηλαδή έχουμε τους οικογενειακούς θεσμούς, έχουμε τους οικονομικούς θεσμούς, έχουμε τους θρησκευτικούς θεσμούς, έχουμε τους θεσμούς του δικαίου, αλλά αυτό διαμορφώνεται μέσα στους αιώνες με βάση, με πυρήνα την παραδοσιακή κοινωνία. Και συνεχίζεται αυτό μέχρι την δεύτερη λεγόμενη βιομηχανική επανάσταση. Δηλαδή, περίπου στο 1870. Σκεφτείτε λοιπόν ότι μέχρι το 1870 η ανθρωπότητα έχτιζε, δομούσε έναν τύπο κοινωνίας. Δομούσε θεσμούς. Και από το 1870 δειλά-δειλά αρχίζει αυτό που θα λέγαμε αποδόμηση, και είναι πολύ του σειρμού η λέξη, αρχίζουν λοιπόν να αποδομούν αυτήν την κοινωνική κατασκευή. Και για να σας δώσω μερικά χαρακτηριστικά των δύο τύπων κοινωνιών, στην παραδοσιακή κοινωνία ο βασικός τομέας της οικονομίας είναι ο πρωτογενής τομέας της οικονομίας, δηλαδή η γεωργία και όσες επιστήμες, έλεγαν κάποτε εντός εισαγωγικών, προέρχονται από την καλλιέργεια της γης ή την κτηνοτροφία και γενικότερο από την άνλυση πόρων από τη φύση, πρωτογενής τομέας της οικονομίας, αυτός είναι η βάση. Διότι θα δείτε και στους πατέρες της Εκκλησίας, διότι εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε ολόκληρο σεμινάριο σε αυτό, ότι όλη η ρητορία της Εκκλησίας στέκεται μετέωρη. Και πρώτα απ' όλα οι πατέρες της Εκκλησίας αναφέρονται στην ποια είναι η... και έχει μέχρι τους πρόσφατους πατέρες. Τον κώδικο του Λεγιονίτη, για παράδειγμα. Ποια είναι η βασική επιστήμη, η τέχνη, η γεωργία. Αντίθετα, όσες έχουν σχέση με χρηματοπιστωτικές εργασίες, δεν είναι και πολύ ευλογημένες. Είναι μια καπηλεία. Έτσι. Συνεπώς, βάση είναι ο πρωτογενής τομέας της οικονομίας, ο δεύτερογενής, δηλαδή η μεταποίηση, είναι κάπως έτσι ελεγχόμενη, ο δεύτερογενής που είναι οι υπηρεσίες, είναι εντελώς ερυκνωμένος. Όπως και ο ρόλος που παίζουν οι πόλεις. Οι πόλεις ουσιαστικά είναι διοικητικά κέντρα ή κέντρα ανταλλαγής ή ευρίσκονται πάνω σε έναν δρόμο ανταλλαγής που μεταφέρουν προϊόντα, τα καραβάνια ή οτιδήποτε άλλο. Κυρίως είναι διοικητικά κέντρα ή κέντρα μιας ευρύτερης ανταλλαγής οικονομικής.
τώρα στην τεχνοκρατούμενη κοινωνία. Η οικονομία, η βάση της οικονομίας είναι ακριβώς ο τριτογενής τομέας της οικονομίας. Ο πρωτογενής σχεδόν εξαφανίζεται. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας υπόψη αυτό το γεγονός, προσπαθεί ολοσχερώς να εξαφανίσει ή όσο το δυνατόν να εξαφανίσει την γεωργία. Ακόμη και το Υπουργείο Γεωργίας δεν λέγεται Υπουργείο Γεωργίας. Ό,τι θέλεις μπορεί να λεχθεί, λέμε εμείς διαμαρτυρόμαστε και δικαίως διαμαρτυρόμαστε για την απάλληψη από τον τίτλο του Υπουργείου Παιδείας το Εθνικής Παιδείας και η εξαφάνιση, ξέρω εγώ, του Υπουργείου Διαμαγείας από το Υπουργείο Μακεδονίας, Θράκης και Αιγαίου και δικαίως που μπορεί να έρθουμε σε αυτό το θέμα, αλλά έχει εξαφανιστεί το Υπουργείο Γεωργίας. Τι έχει γίνει, τροφή, μόνο τι θέλει, έχει γίνει και δεν είναι Υπουργείο Γεωργίας. Διότι είναι αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης. Λέω λοιπόν ότι ένα άμεσο αποτέλεσμα αυτής της αλλαγής στις οικονομικές λειτουργίες της κοινωνίας είναι ο ρόλος της εκπαίδευσης. Ο ρόλος της εκπαίδευσης συνδέεται άμεσα με την παραγωγή, δηλαδή δηλωνότητα παραγωγή. Με την παραγωγή του τριτογενούς τομέα της οικονομίας. Όταν λέμε ότι ο ελληνισμός της Καθημάς Ανατολής, η Ρωμιοσύνη δηλαδή στο Οθωμανικό κράτος μέχρι το 1922, κατήχε τα σκέπτρα της οικονομίας, εννοούμε κατά βάση ότι ο τριτογενής τομέας σχεδόν στο σύνολό του ηλάγεται από τους χριστιανούς. Σχεδόν στο σύνολό του. Όπως σχηματικά μπορεί να λεχθεί, ο τελευταίος μπακάλι, στο τελευταίο χωριό της Μικράς Ασίας, στην Ανατολική Μικρά Ασία ήταν οι Αρμένοι και γι' αυτό υπήρξε και μία σύγκρουση Αρμενίων και Ποντίων στην Ανατολική Μικρά Ασία και στην περιοχή του Πόντου, γιατί είχαν την ίδια πελατεία, και στην Δυτική Μικρά Ασία ήταν η Ρωμή. Βλέπετε όμως ταυτοχρόνως σε όλες τις στατιστικές τις εκπαιδευτικές ότι μολονότι οι χριστιανικοί πληθυσμοί είναι μειονότητα ουσιαστικά, μια μειονότητα υπολογίσιμη της τάξης, δηλαδή όλοι οι χριστιανικοί πληθυσμοί ήταν γύρω στο 30% του πληθυσμού της Μικράς Ασίας και της επικράτειας, η οποία σήμερα είναι η Τουρκία. Εάν θα δείτε τους μαθητές και τους δασκάλους και τα σχολεία δυτικού τύπου, αυτό που λέμε σχολεία σήμερα, και όχι τα μακαλέμε και τα επίξερα με το χότζα που είχαν, τα κατηγητικά θα λέγαμε εμείς σήμερα, εάν δεις αυτόν τον αριθμό, είναι συγκλονιστικός. Υπερέχουν κατά πολύ, κατά φανώς, των σχολείων που στεγάζουν μουσουλμάνους, που εκπαιδεύουν μουσουλμάνους. Για ποιο λόγο? Διότι η κοινωνία στη Μικρά Ασία, είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που σας το λέω, έχει σχέση άμεσα, είχε εξελιχθεί, είχε κάνει βήματα προς αυτό που λέμε κοινωνικό εξυγχρονισμό, το social modernization, δηλαδή τη μετάβαση από το μόρφωμα της παραδοσιακής κοινωνίας στο μόρφωμα της τεχνοκρατούμενης κοινωνίας. Νομίζω ότι γίνομαι αντιληπτός αυτό που θέλω να σας πω. Ενώ οι μουσουλμάνοι που ήταν στα πάνω στα χωράφια τους και έσκαβαν ή τους είχαμε υπαλλήλους σε χειρονοκτικές εργασίες. Αυτό μας λένε και οι γονείς μας, και οι παππούδες μας, και αυτό ήταν γεγονός. Και εδώ θέλω να πω ότι η μετάβαση από το ένα μόρφωμα στο άλλο μόρφωμα δεν γίνεται σε παγκόσμια κλίμακα ταυτοχρόνως. Αλλά διάφοροι
λαοί, διάφορες εθνότητες, εξυγχρονίζονται, μεταβαίνουν σε διάφορα χρονικά διαστήματα. Αυτό συμβαίνει και σε συγκεκριμένες εκτάσεις πάνω στη γη, όπως ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία συστεγαζόταν κάτω από το δεσποτικό καθεστώς διάφορες εθνότητες. Κάθε μια από αυτές τις εθνότητες είχε διαφορετικό ρυθμό εξυγχρονισμού, εκδυτικισμού, εξευρωπαϊσμού. Είναι όροι οι οποίοι ανταποκρίνονται σε αυτό που θέλω να σας πω. Δηλαδή, πρώτοι ξεκίνησαν οι χριστιανοί, οι οποίοι απετέλεσαν και τον προπομπό του εξυγχρονισμού στην περιοχή, οι οποίοι είχαν ως ομάδα αναφοράς λέμε, στην κοινωνιολογία, το reference group, τι σημαίνει ομάδα αναφορά. Εγώ ανήκω εδώ, σε αυτήν την ομάδα, αλλά η ψυχούλα μου θέλει να ανήκω σε εκείνη την ομάδα. Μόλις μου δοθεί η ευκαιρία, εγκαταλείπω αυτήν την ομάδα και πηγαίνω σε εκείνη την ομάδα όπου θα ήθελε η ψυχή μου. Είναι αυτό το οποίο το ζήσαμε με ένα κόμμα που κυβερνάει σήμερα. Ότι η ανάλυση δεν ήταν ανάλυση μαρξιστική, ταξικής συνείδησης, αλλά είχαν και έχουν, και καλώς έχουν, ομάδα αναφοράς. Μόλις για παράδειγμα αντίλασε κάποιος το διάρρη που είχε στο Περιστέρι με μια βίλα στα βόρεια προάστια, ελύεται ο σοσιαλιστικός μετασχηματισμός, διότι υπάρχει ομάδα αναφοράς. Η ομάδα αναφοράς λοιπόν σε κοινωνίες, όπως ήταν οι δικές μας εδώ, ήταν οι δυτικές κοινωνίες. Δηλαδή εμείς είχαμε ως ομάδα αναφοράς τους Γάλλους, τους Φραντσέζους ή τους Άγγλους, για παράδειγμα. Οι δε μουσουλμάνοι ή οι Τούρκοι, πάτε το έτσι, είχαν ομάδα αναφοράς τους χριστιανούς που είχαν ομάδα αναφοράς τους δυτικούς. Δηλαδή, ο εξυγχρονισμός των μουσουλμανικών λαών εγένετο με βάση το πρότυπο, το μοντέλο των χριστιανικών πληθυσμών. Είχαν δηλαδή να γίνουν έμποροι όπως οι χριστιανοί ή ήταν Ρωμοί, ήταν Αρμένοι. Παράδειγμα, είναι του πατέρα του Κεμάλ, την επόμενη περιοχή, όπως ξέρετε. Όπου ο άνθρωπος ήταν ένας υπάλληλος του Παλωνίου και θέλησε και αυτό στη Θεσσαλονίκη να ανοίξει κερεστετζίδικο, όπως λέγαμε, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι σημαίνει κερεστετζίδικο, ξυλία. Ξυλικοπολίων, θα λέει ο Γεδεών, για παράδειγμα. Ο γιος του, μολονότι έγινε στρατηγός, απέκτησε κολοσιαία περιουσία. Όταν λέω κολοσιαία περιουσία, εννοώ κολοσιαία περιουσία. Βέβαια, όπως ελέγχθηκε στο ίδιο από το βήμα της μεγάλης τουρκικής αθηνοσυνέλευσης, μετά το θάνατό του βέβαια, για την διαθήκη του, ήταν από το υστέρημα του μισθού του. Έγιναν χαλιβουργία, έγινε τράπεζα μεγάλη, μια τράπεζα Ισπάρκα, η μεγάλη τράπεζα, ο κολοσσός, εργοστάσια, πυγνοστάσια, μεγάλα αγροκτήματα και πρότυπες καλλιέργειες φυτών και ζώων, αναπαραγωγή ζώων, τσιφλίκια δηλαδή, κολοσσία έπαιρνε και κυρίως βιομηχανικές, υψηκαμίνους. Το οποίο βέβαια επειδή δεν είχε κληρονόμους, άφησε στο κόμμα του κτλ. Αλλά θέλω να σας πω, ήταν το έλεγε η ψυχούλα του ότι ήθελε να γίνει, ότι ήταν η άλλη
Δηλαδή, ποιοι άλλοι, οι χριστιανοί, τους οποίους είχε εξαφανίσει. Διότι ήταν το βήμα προς τον κοινωνικό εξυγχρονισμό. Τη μετάβαση, δηλαδή, από την παραδοσιακή κοινωνία στην σύγχρονη κοινωνία. Ένα άλλο χαρακτηριστικό, που για να κλείσω με αυτό, γιατί μπορώ να μιλάμε ώρες και σε αυτό το θέμα, στην παραδοσιακή κοινωνία το κοινωνικο-ατομικό καθεστώς είναι δοτό. Τι σημαίνει κοινωνικο-ατομικό καθεστώς? Σημαίνει η βαρύτητα, το κύρος που έχει το άτομο μέσα στην κοινωνία και ανταποκρίνεται στην παραδοσιακή κοινωνία στο ερώτημα τι νος είσαι. Είμαι του τάδε. Και έχει την ίδια βαρύτητα που έχει η οικογένειά σου στην οποία ανήκεις. Βέβαια, στην Ελλάδα αυτού του είδους η παραδοσιακή κοινωνία συνεχίζεται και στην πολιτική. Και είναι μια κατάρα της πολιτικής στον τόπο μας. Ότι είναι κάποιες οικογένειες δίκην βαρώνων, οι οποίοι συνεχίζουν τις βαρονίες τους και τις κομιτείες τους, γενναίες, γενναιών, πατέρες, γη, παππούδες, προπαππούδες κτλ. Πάλι λέγοντας. Θέλω να πω λοιπόν, στην τεχνοκρατούμενη κοινωνία δεν ρωτάνε τι νος είσαι. Τι είσαι. Πες μας τι είσαι, ποιος είσαι, τι κάνεις. Και ένα βήμα πιο πέρα εκχυδαϊσμένο, πόσα βγάζεις. Είναι ο εκχρηματισμός του κοινωνικοατομικού καθεστώτου. Αλλά θέλω να σας πω ότι είναι απέραντο, από το ένα το μέρος στο άλλο το μέρος, εντελώς διαφορετικά πράγματα. Και οι πόλεις πλέον, δεν είναι διοικητικό κέντρο απλό. Είναι μιας πολυσύνθετος οργανισμός και είναι η βάση της κοινωνίας. Ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Δοξιάδης μιλούσε για την Οικουμενόπολη, ότι ο κόσμος θα ενωθεί σε μια μεγάλη πόλη. Και δεν απέχουμε πολύ. Διότι εδώ η πόλη πλέον πώς λειτουργεί σε σχέση προς το χωριό. Το χωριό πλέον, και εδώ έρχονται άλλες δύο ουσιαστικές λεπτομέρειες στο νέο τύπο κοινωνίας, που είναι αποτέλεσμα κατά βάση της τεχνολογικής εξέλιξης. Είναι οι δύο, τα πιο μεγάλα επιτεύγματα στην τεχνολογία, είναι στον τομέα των επικοινωνιών και στον τομέα των συγκοινωνιών. Εγώ θυμάμαι την εποχή τη δική μου, το να έρθεις στην Ελλάδα ήταν μεγάλη υπόθεση, ταξίδι μεγάλο. Και εγώ διαπίστωσα ότι και από την Αθήνα να πας στη Θεσσαλονίκη ήταν ταξίδι ολόκληρο. Η αδελφή του παππού μου στην Κωνσταντινούπολη, για παράδειγμα, είχε μείνει ένας γιος, ό,τι θυμάμαι, και ήταν στο Παρίσι. Και είχε καλέσει στο Παρίσι μαζί με την κόρη μου που δεν είχε παντρευτεί. Και έλεγε, εγώ να σηκωθώ από την πόλη, να πάω στο Παρίσι. Δεν είμαστε καλά στην ηλικία μου. Θεωρεί το μεγάλη υπόθεση να ταξιδέψω στο Παρίσι. Εδώ έχουμε μία γειτόνισσα που έχει τη μητέρα της 96 χρονών και έχει πάρει και σπίτι στο Λονδίνο και την πηγαινοφέρνουν για να μην την έχουν σε ίδρυμα. Την πηγαινοφέρνουν 96 χρονών τη γυναίκα, 96 χρονών, την πηγαινοφέρνουν στο Λονδίνο, 3 μήνες εκεί, 3 μήνες εδώ, 3 μήνες εκεί, 3 μήνες εδώ. Λοιπόν, σε συνθήκες βεβαίως ταλαιπωρίας, γιατί για τους μένους και για τους δεν. Θέλω να πω ότι τι είναι πλέον να πας στο Λονδίνο. Εγώ άκουγα φιλικές οικογένειες που λέγανε να κάνουμε μια στάση στην Ζυρίχη, να κάνουμε μερικά ψώνια και να αρχίσουμε να κάνουμε στάση για ψώνια. Και τώρα αυτό συμβαίνει σε όλους. Δεν είναι θέμα δηλαδή προνομίων μιας μικρής τάξης. Δεύτερο είναι θέμα της κοινωνικής. Και εδώ έρχεται όχι μόνο η κινητή τηλεφωνία. Κάποτε για να έχεις τηλέφωνο ήταν μεγάλη υπόθεση. Να έχεις τηλέφωνο. Πήγαινες στην Εύρω για να κάνεις ένα τηλέφωνο ή στον περίπτωρο για να κάνεις τηλέφωνο. Ναι ή όχι. Και πάμε ένα βήμα πιο πίσω, μιλάμε για το ψυγείο. Δηλαδή αυτά που λέμε τις facilities, τις ευκολίες που έχουμε, τα comfort που έχουμε, τα οποία κάποτε ήταν όνειρο. Να
ψυγείο, μεγάλη υπόθεση. Γι' αυτό και το ψυγείο το είχαν μέσα στο τραπεζαρία και το ειδικό σκέπασμα του πάνω σαν έφυπνο, ότι έχουμε και ψυγείο. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε, επίσης, κλιματισμός. Και σήμερα διαπιστώνω ότι κλιματισμός στα νησιά του Αιγαίου βάζουν κλιματισμό. Αυτά όλα, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα εδώ, θέλω να σας πω την εξής εμπειρία. Είχα δύο πρόσωπα στη ζωή, πολύ κοντά σε μένα, το ένα ήταν ο Αθηναγόρας και ο άλλος έτυχε στα χρόνια ιδιαίτερα της δικτατορίας να είναι ο Μάρκος ο Αυγέρης. Ποια σχέση έχει ο Μάρκος ο Αυγέρης με τον Αθηναγόρα? Γεννήθηκαν σε δύο κοντινά χωριά την ίδια χρονιά και πέθαναν την ίδια χρονιά. Ο ένας ήταν πατριάρχης της Ορθοδοξίας, ο άλλος ήταν πατριάρχης του Μαρξισμού του Ελληνικού. Μου περιέγραφαν λοιπόν τις ίδιες συνθήκες της παιδικής και νεανικής του ζωής και μάλιστα κοινωνικο-οικονομικά, για να το πάρουμε και έτσι, γιατί ήταν στην ίδια τάξη. Γιατρός ήταν του ενός ο πατέρας, του Αθηναγόρα, φαρμακοποιός ήταν του άλλου ο πατέρας. Και μου περιέγραφαν τους ίδιους όρους και έλεγαν. Λοιπόν, και μου έλεγαν ότι είδαμε πλέον ό,τι είχε να δει η ανθρωπότητα. Είδαμε, και έλεγε μάλιστα ο Αυγέρης, και το ίδιο μου το έλεγε και ο Θηναγόρας. Την αρχαιότητα, διότι διαβάζαμε, ξέρω εγώ, με λιχνάρι. Λιχνάρι, όχι λάμπα πετρελαιού, λιχνάρι. Το μεσαίωνα, όταν έβλεπα, λέει, να διαπομπεύουν μιχαλίδα ανάποδα στο γάιδαρο, έτσι πετάνε, ξέρω εγώ, ντομάτες και τέτοια. Είδα το ένα, είδα το άλλο, όλες τις εποχές της ανθρωπότητας. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να δούμε. Μάλιστα, ο Αθηναγόρας μου έλεγε ότι στο σπίτι τους είχαν καρέκλες και κάθε φορά είμαι ο τελευταίος που είχε απομείνει. Πριν από μένα ήταν και ο μακαριστός Ιάκωβος Αμερικής, που όταν είμαι στα Γιάννενα, πετιέμαι στο χωριό, στο νησιό του. Ανοίγουμε το σπίτι, μπαίνω μέσα, καθόμαστε και φεύγω. Είναι σαν ένα είδος προσκυνήματος. Μου έλεγε λοιπόν ότι είχαμε καρέκλες, αλλά δεν καθόμασταν για να μην τις παλιώσουμε. Έλεγε. Λοιπόν, αυτές οι συνθήκες έλεγαν ότι δεν είναι τίποτε άλλο που να δούμε. Όλα τα είδαμε. Και βέβαια από το 1000, παρόμοια μου έλεγε και ο πατέρας μου. Νεότερος ήταν λίγο ο πατέρας, αλλά ήταν περίπου, είχε γεννηθεί το 1896, μία Μεγαλούπολη που είναι Κωνσταντινούπολη και μου έλεγε περίπου τα ίδια πράγματα. Αλλά από τότε που πέθαναν, δηλαδή από το 1970, ο πατέρας μου από το 1976 και εδώ, οι εξελίξεις τις οποίες ζήσαμε και ζούμε, είναι πολύ περισσότερες από αυτές που έζησαν οι γενναίες που έφυγαν. Σε σύντομο χρονικό διάστημα. Και εδώ υπάρχει το εξής. Από πλευράς κοινωνιοψυχολογίας ή εξελικτικής ψυχολογίας, όπως λέμε. Η ικανότητα του ανθρώπου να προσαρμόζονται σε αλλαγές είναι δεδομένη. Όταν λοιπόν αυτές οι αλλαγές γίνονται με γεωμετρική προόδο, ενώ ο άνθρωπος έχει μία ικανότητα προσαρμογής η οποία αυξάνεται με αριθμητική προόδο, υπάρχει μία, πάντοτε μία διάσταση. Δεν προφταίνει κανείς να προσαρμοστεί. Και βέβαια θα πρέπει να προσαρμοστεί κανείς και στην οργάνωση της κοινωνίας. Είναι η φθορά και η αναδόμηση των ίδιων θεσμών. Θα δώσω μερικά χρωστά παραδείγματα. Στη δική μου την εποχή, και σας λέω, μεγάλωσα σε μια μεγαλούπολη, έχει σημασία αυτό, εμείς στο σχολείο δεν ξέραμε, και να υπήρχαν παιδιά διασυνομένων γονέων, δεν ξέραμε ποια ήταν αυτά. Κανείς δεν ήξερε αν ήταν σε διάσταση βολής, ήταν η απαρτίαση.
φύγει από την πόλη το φόβο των κεμαλικών, και αυτό ένα κεφάλαιο άγραφο στους διωγμούς που γινόταν, και μετά δεν τους άφηναν οι κεμαλικοί να επιστρέψουν πίσω, ως και ο σύζυγος, ο πρώτος σύζυγος της Ελενίτσας της Βλάχου, της Κορεμένης, ήταν Κωνσταντινοπολίτης και είπε μετά με την γυναίκα, το έλεγε η Βλάχου δηλαδή, και είπε με κάποτε να πάνε στην πόλη και πήγαν στην πόλη να συλλάβουν τον άντρα της. Και έτρεχαν οι πρέσβεις και οι πρόξενοι και τα λοιπά να τον βγάλουν από τη φυλακή. Λοιπόν, και ήρθε εδώ πέρα να παντρευτούν στη εδώ και έλεγε στην πόλη δεν υπήρχε ένας που ήταν μόνο χωρισμένος, ο Παπαδόπουλο. Δηλαδή ένας μόνο χωρισμένος υπήρχε, ο Παπαδόπουλο. Τώρα, ο γιος μου πηγαίνει στο δημοτικό, η πλειοψηφία των συμμαθητών του έχει γονείς οι οποίοι είναι διασυνδεμένοι και ξαναπαντρεμένοι με άλλες θέσεις. Βεβαίως, η κοινωνία είναι οι κοινωνίες, οι ανθρώπινες κοινωνίες, ανθρωπολογικά αυτό, χωρίζονται σε πολυγαμικές και σε μονογαμικές. Οι πολυγαμικές είναι τα σχήματα τα μονογαμικά, είτε είναι πολυανδρία, είτε πολυγυνία βεβαίως είναι η βάση, και υπάρχει και πολυανδρία αναδύωση. Σε δύο κοινωνίες φέρνες, όπως στην Ινδία κάπου. Ο Μάρντοκ τα έχει μελετήσει αυτά, με τους τύπους των. Αλλά η μονογαμία είναι υποτίθεται το σχήμα το οποίο κρατεί στον δυτικό κόσμο. Αν δεν είναι μονογαμία. Σήμερα η κοινωνία είναι αποδεκτό το σχήμα της πολυγαμίας υπό τη μορφή της διαδοχικής μονογαμίας. Δηλαδή κατ' ουσία είναι πολυγαμία με τη μορφή της διαδοχικής μονογαμίας. Δηλαδή έχει δυναμητιστεί το θεμέλιο αυτό που λέγαμε της οικογένειας. Το θεμέλιο της οικογένειας. Για να περιοριστώ μόνο στη συγκρότηση της οικογένειας. Όπου ο τρόπος ζωής βεβαίως είναι διαφορετικός και είναι κάπως ένα οξύμορο σχήμα, θα σας πω. Είναι πάρα πολύ του σειρμού στα τηλεοπτικά κανάλια. Η τηλεόραση είναι ένας άλλος παράγοντας κοινωνιοποίησης. Τι σημαίνει κοινωνιοποίηση, σημαίνει οι παράγοντες οι οποίοι εντάσσουν το άτομο μέσα στην κοινωνία. Μεταλαμπαδεύουν δηλαδή, μεταφέρουν αξίες της κοινωνίας. Στην παραδοσιακή κοινωνία οι παράγοντες κοινωνιοποίησης, όχι κοινωνικοποίησης, εγώ το λέω κοινωνιοποίηση, γιατί δεν τον κάνει κοινωνικό η κοινωνία, η κοινωνία ποιεί το άτομο και το άτομο ποιεί η κοινωνία. Είναι δημιουργός και δημιούργημα ταυτόχρονα της κοινωνίας ο άνθρωπος. Λέμε λοιπόν ότι στην παραδοσιακή κοινωνία ήταν η οικογένεια, η γειτονιά, το σχολείο, η εκκλησία, οι οποίοι ήταν μαζί. Λειτουργούσαν και μετέφεραν τις ίδιες αξίες από διάφορες πλευρές και συγκεκριμένες ώρες. Ο χρόνος ήταν καθορισμένος. Τώρα βεβαίως οι παράγοντες αυτοί έχουν υποβαθμιστεί. Υπάρχουν άλλοι παράγοντες οι οποίοι ξεπερνάνε τα όρια. Ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες. Πρώτα απ' όλα είναι η τηλεόραση. Κάποτε λέγαμε είχαμε δύο γονείς, τώρα έχουμε τρεις γονείς. Και μάλιστα με τη τηλεόραση έχει μεγαλύτερη, περισσότερο χρόνο αναλώνει το παιδί στην τηλεόραση από ό,τι αναλώνει με τους γονείς συζητώντας. Διότι ο ένας γονιός εργάζεται, έρχεται κάποια ώρα, ξέρω εγώ, μεσάνυχτα ή κάποια ώρα άλλη. Δεν υπάρχει το ομοτράπεζον, όπου στο ομοτράπεζον συζητούνταν τουλάχιστον πράγματα στην κοινωνία και άκουγε το παιδί και άκουγαν τα παιδιά και εντασσόταν στην κλίμακα της κοινωνίας. Άλλος προς, άλλος πίσω από την κλίμακα. Άλλος προς, άλλος πίσω. Είναι ανθρώπινο ζωή. Συνεπώς, αναποδογυρίζει όλος ο κόσμος ανάποδα. Αυτό είναι γεγονός. Τώρα έρχομαι στο θέμα ότι αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο συνδέεται με τον νέο τρόπο οργάνωσης της κοινωνίας και δεν απαντάται μόνο στην Ελλάδα, δεν είναι μόνο δηλαδή προνόμιων αρνητικών της Ελλάδος ή θετικών της Ελλάδος, της ελληνικής κοινωνίας, είναι σε όλες τις κοινωνίες οι οποίες εξέλιξαν. Εδώ όμως υπάρχει και το εξής. Διαπιστώνουμε
ως ορισμένες κοινωνίες στη μετάβαση τους αυτή, η οποία συνήθως η μετάβαση γίνεται από την εγκατάλειψη του χωριού και την εγκατάσταση της πόλης, από εκεί αρχίζει, δεν γίνεται ανώδυνα για την ίδια την κοινωνία. Να σας δώσω μερικά παραδείγματα και από τη γειτονιά μας. Ξέρετε ότι, ή θέλω να ξέρετε ότι, το ελληνικό γένος είχε σχεδόν εξαφανιστεί από την προσωπική. Σχεδόν είχε εξαφανιστεί. Και ό,τι υπάρχει το διατήρησε η Εκκλησία. Δεν υπάρχει αμφιβολία και δεν υπάρχει, αν θέλετε, αντίλογος. Το λέγω διότι οι Τούρκοι ιστορικοί και οι Τούρκοι κοινωνιολόγοι προβληματίζονται γιατί ενώ είχε εξαφανιστεί το ελληνικό γένος, ξαφνικά τον 18ο και 19ο αιώνα την εμφανίστησαν γέννες από πόλους, ενώ και αριθμητικά είχαν εκλείψει, είχαν συρρυκνωθεί. Τώρα είναι αυτό το οποίο χρησιμοποιούν και οι δικοί μας προοδευτικοί ως καρτοφαλαγγίτες, βέβαια, για να πούμε ότι δεν υπήρχε ελληνικό έθνος και κατασκευάστηκε από ορισμένους Αλβανούς, από ορισμένους μη Έλληνες, εν πάση περιπτώσει, το μυαλό τους. Μη Έλληνες, τους κατασκεύασε, κατασκεύασε το κράτος μια ταυτότητα και τους έκανε Έλληνες με κατασκευή και αυτό μπορεί να μην υπάρξει. Συνεπώς, ο εθνικισμός είναι αυτή η επίπλαστη ταυτότητα, η οποία μπορεί να φύγει. Και θα είσαι ο λίγον Τούρκος, ο λίγον Βούλγαρος, ο λίγον Ιάπων, πολύ Αμερικανός κτλ. Αυτό θα είναι, αυτή πάει η ιστορία. Και το πάνε δηλαδή. Μόνο Έλληνας δεν πρέπει να είσαι καθαρός. Γιατί όποιος έχει ελληνικά αισθήματα είναι όλης εποχής σκιό. Πρόκειται περί μιας, περί φαντάζοντας. Αυτό είναι. Λέω λοιπόν ότι εάν θα δείτε το ελληνικό έθνος εμφανίζεται και δημογραφικά σαν ένα, σαν μια έκρηξη δημογραφική, ιδίως από τον 18ο αιώνα, από το 1700. Διότι η πρώτη φάση του εξυγχρονισμού είναι αυτή η μετάβαση στην άλλη μορφή της κοινωνίας, έχει ως συνέπεια μια δημογραφική έκρηξη. Γιατί έχει δημογραφική έκρηξη? Διότι, και η απάντηση είναι πολύ απλή, διότι ο εξυγχρονισμός πηγαίνει χέρι-χέρι με την τεχνολογία και στην τεχνολογία υπάρχει και η ιατρική τεχνολογία, δηλαδή η επιστήμη της ιατρικής. Και εξηγούμε. Στην οικογένεια του προπάπου, προπροπάπου, υπήρχε ένας, στην Κωνσταντινούπολη κάποια στιγμή, ένας, ο πρώτος φαρμακοποιός δυτικού τύπου, στην Κωνσταντινούπολη, και βεβαίως τα παιδιά του ήταν γιατροί. Εδώ μιλάμε για 200 χρόνια πόσο είναι. Άφησε λοιπόν η προπροπάνη μου το ημερολόγιο, μάλλον το σημειωματάριό της, με τις γεννήσεις και τους θανάτους των μελών της οικογένειας. Τι διαπίστωσα. Σε σπίτια γιατρών, οντολογήσα στο λέω, σε σπίτια φαρμακοποιού, στην πόλη μέσα, να γεννιούνται μωρά, να πεθαίνουν μωρά από τα 5 που γεννιόταν στα 3 ζούσαν. Και να σκέψουν τι γινόταν σε χωριά. Δηλαδή 5 γενιών του σαν 2 μέναν, ένα. Όταν λοιπόν υπάρχει η ιατρική περίθαλψη οντολογής, η βρεφική θνησιμότητα είναι μικρότερη. Συνεπώς αυτομάτως αυξάνει τι? Ο πληθυσμός. Είναι η έκρηξη του πληθυσμού. Τώρα τι γίνεται με την Τουρκία και τι γίνεται και με άλλες χώρες. Είναι κοινωνίες όπου η ιατρική εισέρχεται
ως ξένος παράγοντας σε μία κοινωνική συγκρότηση η οποία δεν έχει αλλάξει. Είναι, θα το έλεγα με σύγχρονους όρους και νομίζω το καταλάβετε, οικολογικό το πρόβλημα. Δηλαδή, όταν στην Αφρική μέσα, που και βγαίνει το, θα μου πεις εσύ, αυτά που λες είναι πολύ σκληρά και το είπε ο Σαρής και είναι επικίνδυνο αυτό που λέει ο Σαρής. Όμως είναι γεγονό. Εάν τυχόν δώσεις στην UNICEF που λέει δώστε για ένα εμβόλιο, το εμβόλιο αυτό θα πάρει στην Αφρική, όπου δεν έχει αλλάξει η δομή η κοινωνική στα χωριά και θα γίνει η δημογραφική έκρηξη και θα πεθάνω την πείνα. Καταλαβαίνετε, διότι δεν έχει αλλάξει όλη η δομή. Το καταλάβατε, θέλω να σας πω. Άρα είναι μια επέμβαση της τεχνολογίας σε βάρος της ίδιας της κοινωνίας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό και βλέπεις στην Τουρκία, για παράδειγμα, οι πιο κατεστερημένοι πληθυσμοί έχουν μεγαλύτερη γεννητικότητα. Δηλαδή, δηλωνότι οι Κούρδοι, οι οποίοι ήταν οι πιο κατεστερημένοι, ήδη από τη δεκαετία του 50 και του 55, και δεν σας το λέω αυτό, διότι στη διδακτορική μου διατριβή, κοντά στα άλλα περίεργα που έχω κάνει, έχω πάρει τις στατιστικές, τις δημογραφικές, της Τουρκίας του 50 και του 55, που είναι λεπτομεριακές, συνογκώδεις, τόμοι, αποτελέσματα, που λόγω βλακικής τους συμπεριφοράς, είχαν τέτοια στοιχεία από τα οποία έβγαζες και την εθνικότητα των πληθυσμού. Βέβαια στους μουσουλμάνους γενικότερα το έβγαζες, Κούρδους ή Κούρδους, όταν έλεγες ποια είναι η πρώτη γλώσσα και η δεύτερη γλώσσα. Όταν έλεγες δεύτερη γλώσσα και λέγανε να πούμε κουρδικά ή έλεγαν ζαζά που είναι μία διάλεκτος κουρδική, αλλά δεν πήγε στο σχολείο να μάθει κουρδικά. Άρα είναι Κούρδος αυτό. Έβλεπες λοιπόν την πυραμίδα των ηλικιών, όπου οι μουσουλμάνοι έχουν τόσο ψηλή, παράδειγμα σου λέω, μουσουλμάνοι Τούρκοι, τόσο ύψος έχει, είναι μητέρη, έχει μέλλον αυτή ο πληθυσμός, οι Κούρδοι έχουν ακόμα υψηλότερο, μια μισή φορά. Το 55 φαινόταν, θα γινόταν τις επόμενες δεκαετίες. Αντιθέτως, βλέπουμε τους Εβραίους, μπορεί να βγάλει το δείγμα, ή ικανό είναι να βγάλει, λίγοι έχουν μείνει, οι πιο φτωχοί και οι οποίοι είχαν και περισσότερη γεννητικότητα έχουν πάει στο Ισραήλ, μετά το 47, είναι πολύ χαμηλό, η διαφορά είναι ηλικιώδης, τόσο. Οι Αρμένοι ακόμη λιγότερο και οι Έλληνες, αυτό που λένε που ήταν οι καλύτερες μέρες της Κωνσταντινούπολης, ήταν τώρα και βγήκε αυτό το άθλιο και οι Αρμένοι χαθήκαμε, είναι υπό το μηδέν, το οποίο τι σημαίνει. Αν έκανες προβολή στο μέλλον και η διωγμή να μην γινόταν του 1955, είχε ημερομηνία λήξης η ρωμιοσύνη της πόλης. Μόνο και μόνο δημογραφικό, δηλαδή από εκεί το βλέπεις διαγυμνού οφθαλμού. Μόνο που θα καθυστερούσε 5-10 χρόνια. Δηλαδή σήμερα θα ήταν στην Κωνσταντινούπολη 17 εκατομμύρια που είναι οι Τούρκοι και θα ήταν και 30.000, 25.000 Έλληνες. Και θα μου πεις γιατί το κάνανε οι η απάντηση δεν έχει το γιατί έγινε, γιατί αυτή είναι τέτοια. Θέλω να πω λοιπόν το πρόβλημα είναι σημαντικότατο. Όσο δεν αλλάζουν οι δομές και υπησέρχεται η τεχνολογία, μπορεί να αποβεί σε βάρος της ίδιας ανθρωπότητας. Τώρα, δύο θέματα ακόμη και φτάνω στο τελευταίο κομμάτι. Με ό,τι έχουμε πει, μέχρι τώρα ισχύει για τις υπόλοιπες χώρες, για παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την Ευρωπαϊκή. Η Ελλάδα με την Ιταλία βεβαίως έχουν το θλιβερό προνόμιο να είναι τελευταίες στην γεννητικότητα. Με το τέλος της Ιταλίας και της Ελλάδος είναι, γι' αυτό βλέπεις και ο Μπερλουσκόνη έχει αρπάξει. είναι το τέλος. Στη Γαλλία, ή στην Αγγλία, όπως στην Αγγλία ή στο Παρίσι, στο Λονδίνο πολλές φορές. Αναρωτιέμαι αν τυχόν ζω, είμαι στο Λονδίνο, είμαι στην Αραβία, ξέρω. Είμαι στην Αφρική. Ή, εάν πάμε ένα βήμα πιο πέρα,
Γαλλία. Το λέω χαρακτηριστικά αυτό. Εμένα η μάνα μου γαλλοτραφίσουσα. Έβαλε στο κεφάλι μου ένα μπερέ. Και το έχω μέχρι τώρα, φορώ μπερέ. Λοιπόν, στη Γαλλία διαπιστώνω στο Παρίσι μέσα ότι είμαι ο μόνος που φορώ μπερέ. Και η δε έγχρωμη είναι περισσότερη από τους μη έγχρωμοι. Όταν μπαίνω στο μετρό μέσα γίνεται κάτι χαμός. Επειδή το Παρίσι το γνωρίζω εδώ και 40 χρόνια, 40 τόσα χρόνια, προφανώς βρίσκομαι σε μια άλλη πόλη. Δεν είναι πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Βεβαίως η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία δημιουργήθηκε από τη συρρήκνωση του ελληνικού πληθυσμού. Δηλαδή από διπλάσιο χώρο έχουν συρρήκνωθεί. Και βέβαια, κάποιοι, το πιο εύκολο που μπορεί κανείς να τους χαρακτηρίσει είναι ότι είναι απλοϊκοί ή βλακικά όντα. Για βλακία μπορεί να τους χαρακτηρίσει. Στην καλύτερη περίπτωση, διότι η χειρότερη περίπτωση είναι ότι σκοπίμως το κάνουν αυτό, είναι η διάλυση, το διέλυσε από το μαγαζί και κλείνουμε. Μην νομίζετε ότι μπορεί να. Εμείς λέγαμε για άλλες χώρες που μπορεί να διαλυθούν, αλλά η Ελλάδα θα διαλυθεί πιο ωραία. Και έλεγα το εξής, ότι το κράτος, το Βυζαντινό κράτος, διαλύθηκε ουσιαστικά σε 50 χρόνια. Μετά τον Βασίλειο των Μακεδόνα, Βουλγαροκτώνα των λοιπόν, Μακεδονικής δυναστείας, αρμενικής βεβαίως καταγωγής, αλλά εμπάσχευτος, από Μακεδονία ήδη ξεκίνησαν οι άνθρωποι, σε 50 χρόνια μέσα μέχρι τον Ρωμανό Διογέννη, τον οποίο επρόδωσαν ποιοι, κακοί πολιτικοί. Και κακές οικογένειες, των δυνατών τώρα. Σε 50 χρόνια έγινε ό,τι έγινε. Και μετά διαλύθηκε η Εκκλησία, όπως λέει ο Βριώνης, και έτσι προχώρησε ο εξισλαμισμός και ο εκτοπισμός της Μικράς Ασίας. Δεν θέλει πολύ. Δεν νομίζω ότι θέλει πολύ. Δεν είναι δηλαδή φαντασίωση η σχήμα. Διότι εδώ ισχύει το ανέκδοτο του τροφίμου του ψυχιατρίου, το οποίο πήρε εξιτήριο και ο οποίο πίστευε ότι ήταν καλαμπόκι και τον έτρωγαν οι κότες. Και επίση ότι δεν είναι καλαμπόκι και είναι άνθρωπο, αλλά γύρισε πίσω λέγοντας τον διευθυντή του ψυχιατρίου, εγώ καλά το ξέρω που δεν είμαι, οι κότες το γνωρίζουν. Γι' αυτό το λέγω για τον εξή λόγο, διότι εάν διαβάσει κανείς για παράδειγμα αυτό το οποίο αυτές τις μέρες με απασχολεί εμένα ως κείμενο, γιατί το επεξεργάζομαι από την πρωτότυπο του, το περίφημο σύγγραμμα στρατηγική σε βάθος του Τούρκου Υπουργού των Εξωτερικών, του Αχμέντα Ούτουλου, διότι ο άνθρωπος το λέει καθαρά, εμάς η βλέψη μας είναι να ελέγχουμε σε βάθος, να είναι το βάθος, το στρατηγικό βάθος, ποιο είναι η Τουρκία. Μία Ήπειρος, η οποία είναι τρεις Ήπειροι, Ευρωασία-Αφρική. Δηλαδή θα ελέγχουν την Ευρώπη ολόκληρη, την Ασία και την Αφρική, να ελέγχουν τα πολιτικά πράγματα. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν, εδώ δεν για τη γειτονιά μας, λέει ότι ο Ισλαμικός παράγοντας είναι αυτός ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί από την Άγκυρα για να έχει τα μπλοκάνια της τουρκική πολιτική να ελέγχει, να μετατρέψει δηλαδή σε νέα Οθωμανική αυτοκρατορία με διαφορά που θα είμαστε στην ίδια σχέση η εξουσία του την Άγκυρα. Το λένε ξεκάθαρα οι άνθρωποι. Δηλαδή, και το λένε αυτοί οι οποίοι υποτίθεται δεν είναι εθνικιστέ, εθνικιστέ είναι και μαλικοί. Αυτοί είναι αντί και μαλικοί και αντί και μαλικοί είναι διότι πράγματα. Λοιπόν, η δε ελληνική πλευρά πιστεύει ότι δεν είναι καλαμπόκι. Αυτό πιστεύει. Αλλά οι άλλοι πιστεύουν ότι είναι καλαμπό και το πάνε. Θέλω να σας πω ότι μέσα σε αυτήν την συλλογιστική διαπιστώνει κανείς τον κίνδυνο. Όχι μόνο μέσω των γειτόνων που η δημορφική τους ανάπτυξη, ιδιαίτερα του Ισλαμικού πληθυσμού, είναι τριπλάσια διότι είναι και πιο καθυστερημένη στο κοινωνικό έξυπνο τυπικό. Αλλά μεταξύ μας ανοίγω μια μικρή παρένθεση, θα τελειώσω τώρα σε 5 λεπτά. Θα δείτε ότι στην Τουρκία για παράδειγμα υπάρχει ένα κολοσιαίο cultural gap, ένα πολιτισμικό χάσμα. Το πολιτισμικό αυτό χάσμα είναι η εξελιγμένη
και αν ξέρει. Οι εξελιγμένοι, έχουν ένα παιδί, μισό παιδί, ενάμιση παιδί. Οι ανεξέλιγμένοι έχουν 8-10 παιδιά. Το οποίο σημαίνει ότι το πρόβλημα του εξυγχρονισμού μετατίθεται στις επόμενες 2-3 γενναίες. Δηλαδή, εμείς θα πρέπει να ζήσουμε άλλα 200 χρόνια για να έχουν εξυγχρονιστεί όλοι. Αυτό βγαίνει λογική. Λογικό σύνδεσμα. Δεύτερον, επειδή αυτοί από τα χωριά περάσανε στις πόλεις ακαριαίο, μέσα σε 20-30 χρόνια γίνεται αυτή η αλλαγή. Εκεί είναι το πιο σημαντικό κοινωνιολογικό πρόβλημα. Η μετάβαση αυτή γίνεται ξέρεις, από το χωριό στο χωριό. Αυτό σημαίνει στη Μικρά Ασία. Δεν έχουν μία πρόσβαση στην Αθήνα. Είναι μισοπαγανιστές. Πότε γίνονται φανατικοί μουσουλμάνοι? Όταν μεταφέρονται από το χωριό και μάλιστα πολλά από αυτά τα τζαμιά δεν έχουν ούτε μιναρέ. Όταν μεταφέρονται στο Μαγόπολη, εκεί είναι η κοινότητα μέσα στο αχύλου και χάνουν τα νερά τους και δένονται στην κοινότητα τη θρησκευτική. Και αυτή η κοινότητα θρησκευτική μεταφερόμενη στις μεγαλοπόλεις μεταφέρει μαζί και γιγαντώνει το Ισλαμικό φαινόμενο. Γι' αυτό στην δική μου την εποχή δεν υπήρχε αυτό που υπάρχουν σήμερα στην Κωνσταντινούπολη, δηλαδή διακόπτονται οι συγκοινωνίες την Παρασκευή, γιατί κάνουν ναμάζι, το διανοείσαι αυτό, και πλύνουν γυλοφόροι ολόκληροι από ανθρώπους που σηκώνονται και κάθονται. Κάτι το οποίο ήταν ασύλληπτο στην εποχή του Κεμάλ. Και ότι μόνο αυτό ο κόσμο ο οποίο έχει έρθει, με έμφυο πάθο. Ενώ βλέπει αντιθέτω στην Ελλάδα το πνεύμα το αντικληρικό κυριαρχεί σε όλα τα μέσα μαζική ενημέρωση και σε όλη τη ρητορία, την πολιτική. Έμεσα ή άμεσα. Διότι έλεγα του νύν αρχιεπισκόπου που είχε καλέσει σε μια εκδήλωση που είχε κάνει όταν ήταν Λιβαδίας και θυμών, τότε με τον μεγαλιστό του Χριστόπουλο, του λέω: Κοιτάξτε, να δεις, εγώ δεν έχω καμία ιδιαίτερη έτσι με τον Χριστόπουλο σχέση άμεση κτλ. Αλλά σου λέω: Πρόσεξε, διότι οι βολές οι οποίες δέχεται και γι' αυτό τότε είχαν αντιωθεί και στον Πατριάρχη, παρόλο που είναι συμμαθητής μου. Διότι δεν είναι βολές εναντίον του Χριστόπουλου. Είναι εναντίον της Εκκλησίας. Δεν είναι δηλαδή αυτός ο κακός και οι άλλοι είναι καλοί. Διότι αυτοί που το λένε είναι όλοι εναντίον της Εκκλησίας εν γέννη. Και μου λέει, μάλλον έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Γι' αυτό λέω, κοίταξε να είμαστε προσεκτικοί. Αυτό το αντικληρικό πνεύμα, το οποίο δεν υπάρχει και σε άλλες κοινωνίες της Ευρώπης. Διότι εκεί η μείωση της θρησκευτικότητας έγινε από άλλους παράγοντες, αλλά έχει γίνει ριζική μείωση. Και μείωση με παράλληλη αύξηση του Ισλαμικού παράγοντα. Θα έλεγα λοιπόν ότι εάν θα δείτε την ιστορία της ανθρωπότητας και κλείνω, υπάρχει σε περίοδο δημογραφικής έκρηξης μία μετακίνηση πληθυσμού από το σημείο που γίνεται η έκρηξη δημογραφική σε περιοχές οι οποίες μπορούν αυτόν τον πληθυσμό να τον διαθέσουν. Σας έλεγα προηγουμένως ότι οι κοινωνίες της ανθρωπότητας χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Θα έλεγα τις εγκατεστημένες, που είναι από το 6.000 χρόνια π.Χ. Οι Τούρκοι εγκατίστανται στη γη από το 700 μετά Χριστόν. Θα δείτε τη διαφορά. Και πώς είναι, πώς εγκατίστανται. Είναι τα βαρβαρικά στήφη, τα οποία καταλύουν το Ρωμαϊκό κράτος, είτε το Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος, η διαφορά ανάμεσα στα δύο κομμάτια του Ρωμαϊκού κράτους είναι το εξής. Ότι οι μεν βάρβαροι, οι οποίοι βάρβαροι με ειδική σημασία, όπως την έλεγαν τότε, εκτός των συνόρων του Ρωμαϊκού κράτους, δηλαδή που κατέληξαν το Ρωμαϊκό κράτος, το δυτικό, στη συνέχεια οικειοποιήθηκαν ή μπήκαν μέσα στην πολιτιστική κληρονομιά και στην πολιτική κληρονομιά του κράτους που κατέληξαν, της κοινωνίας που κατέληξαν. Και έγινε ένα μείγμα. Αυτό έγινε και στην Αγγλία, για παράδειγμα, με τους Νόρμαν.
Ολλανδούς που πήγαν εκεί. Πήγαν ένα μήνα. Αντίθετα, στο Ανατολικό Ρωμαϊκό Κράτος, τα βαρβαρικά στήθη τα οποία το κατέλησαν, δεν κατέλησαν μόνο την εξουσία του Ανατολικού Ρωμαϊκού Κράτους, ενέταξαν τους πληθυσμούς εκείνους στις δικές τους δομές. Και αυτή είναι η κατάρα την οποία φέρει η Ελλάδα μέχρι σήμερα. Που είναι η ελληνική κοινωνία μέχρι σήμερα. Δεν ξέρω αν γίνομαι αντιληπτός. Τώρα λοιπόν τι συμβαίνει. Υπάρχει ένα ανάλογο κύμα με την μετανάστευση. Δηλαδή μεταναστεύει ο πληθυσμός ανεξέλεκτων κοινωνιών σε εξελιγμένες κοινωνίες. Και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα θα είναι η εξαφάνιση του πολιτισμού των κοινωνιών, όπως τους ξέρουμε αυτούς, των δυτικών κοινωνιών. Το πρόβλημα το αντιμετωπίζει η Γαλλία, το αντιμετωπίζει η Αγγλία, το αντιμετωπίζει η Δανία, το αντιμετωπίζει η Σουηδία, η Γερμανία. Εδώ στην Ισπανία, και που έμεινε κατάπληκτος εγώ, τα τζαμιά το ένα διαδέχεται το άλλο. Διότι εδώ είναι το πρόβλημα. Διότι εμείς μεν βεβαίως εξελιχθήκαμε και είμαστε μακρόν πάσης εκκλησίας και θρησκείας κτλ. Εδώ όμως υπάρχει ένα ειδικό γενικός δεσμός της ελληνικής κοινωνίας. Η ελληνική κοινωνία έχει αποκτήσει εθνική συνείδηση για τις εκκλησίες. Είναι εθνικοθρησκευτική η συνείδηση, δεν είναι κατασκευή παρμένη από τη Δύση λόγω του διαφωτισμού, γιατί είναι αγράμματοι αυτοί οι οποίοι το λένε. Αλλά το λένε σκόπιμα. Διότι έχει γίνει, όπως ξέρετε, έρευνα από διάφορα κέντρα εξουσίας εκτός Ελλάδος, ιδίως στην Αμερική, και διαπιστώθηκε ο πιο σκληρός, η πιο σκληρή ταυτότητα, η εθνική είναι στην Ελλάδα που είναι σκληρή αυτή και σκληρή με την Εκκλησία. Συνεπώς πέσαν όλοι μαζί για να κατεδαφίσουν αυτή την ταυτότητα. Και βεβαίως συνεργοί τους, συνειδητοί, είναι πολιτικοί όλων των κομμάτων, όλων των κομμάτων. Δεν ξέρει τη Νέα Δημοκρατία, είναι και αυτή μέσα στον κόλπο. Και μέσα διαμόρφωση τη κοινή γνώμη. Δηλαδή οι κατασκευαστέ και οι διαμορφωτέ τη κοινή γνώμη. Ο Πίνιο Μέκε και ο Πίνιο Φόρμα. Και βέβαια εδώ η αντίδραση του ελληνικού λαού είναι παθητική. Γιατί είναι παθητική. Διότι υφίστανται, το έλεγα κάποτε, και είναι εδώ ο υπουργό και το θυμάται, είναι η θεωρία τη του σταλακτήτη. Όπου το ίδιο ο Μπαντούρα και κάποιοι άλλοι το έχουν πάλι για τη βία και σε σχέση με την τηλεόραση. Όταν τα παιδιά μας βλέπουν σήμερα περισσότερους θανάτους, περισσότερους νεκρούς από ό,τι έβλεπαν το μεσαίωνα που τα κεφαλάκια έπεφταν. Αυτή η έκφραση ανήκει σε έναν αείδημο Μητροπολίτη του θρόνου του Οικουμενικού που τότε εκεί στην βιβλιοθήκη του Πατριαρχείου. Καθώς έμπαινα στα θέματα της ιστορίας και διάβαζα, μου έκανε φροντιστήριο και μου έλεγε: «Μα έλεγα, ξέρετε, λέει ο Σεβασμός, όταν τον κρεμάσανε για τα τίποτα, τον τάδε, τον Γκίκα, ξέρω εγώ, από τους φαναριώτες». Μου λέει: «Παιδάκι μου, τα κεφαλάκια τότε πέφτανε για ψήλου πίδημα». Λοιπόν, θέλω να πω. Έκλεισα. Θέλω να πω ότι παρά τα αυτά, ότι η κατάσταση η οποία διαμορφώνεται είναι μια κατάσταση όπου με την τηλεόραση, που έλεγα προηγουμένως, το παιδί σήμερα βλέπει περισσότερους θανάτους, περισσότερους νεκρούς, περισσότερες μάχες φωνικές από ό,τι έβλεπε στο μεσαίωνα που γινόταν χαμός στο χωριό του. Και όταν διάφορα στο χωριό. Ζει μέσα σε αυτή τη βία. Και ο σταλακτήτης αυτό σταλάζει σιγά σιγά και έχουμε την άμβληση της συνείδησης των ανθρώπων έναντι στη βία. Αποδέχονται ουσιαστικά τη βία. Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει και με τον σταλακτήτη αυτόν εναντίον του έθνους, εναντίον αξιών οι οποίες είναι διαιώνιες. Δεν είναι το έθνος υπήρξε από τη στιγμή που υπήρξε και η ανθρωπότητα. Όχι βεβαίως με τη μορφή την οποία υπάρχει σήμερα, αλλά υπήρχε πάντοτε αυτό που ελέγχθη. Το ανήκει κάπου έτσι με ταυτότητα. Δεν είσαι. Και θα σας πω το αστείο. Είναι δυνατόν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με την πολυπολιτισμική κοινωνία, υποτίθεται, να μιλάνε.
μιλάνε συνέχεια για το America, United States, is a nation, a great nation, λένε. Ένα μεγάλο έθνος, λένε. Ιδίως όταν λένε για τα κράτη, δεν είναι καν κράτος. Λένε nation. Είναι δηλαδή εκείνη πιο καθυστερημένη από ότι είναι η προοδευτική στην Ελλάδα. Κλείνοντας λοιπόν, σας έλεγα για το τι λέει ο Ταούτο. Εάν διαβάσει κανείς το Ταούτογλου, ανατριχιάζει, διότι ο στόχος είναι η επάνωδο σε μια νέα Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τώρα πώς κλείνω. Με ένα αισιόδοξο μήνυμα, τηλέγραφο. Επειδή διαπιστώθηκε αυτό το οποίο δεν πάω εδώ και 40 χρόνια να το λέω, ότι η Τουρκία ανοίγει δικό της μαγαζί και μπορεί μετά την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού έξυπνα κέντρα εξουσίας, όπως ήταν το RAND Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες, που ουσιαστικά είναι κάποια ευαγή ιδρύματα και η CIA μέσα δημιουργήσε η αεροπορία και οι ένοπλες δυνάμεις, με κορυφαίους τους Αμπραμόβιτς, Μπράουν, δηλαδή ανθρώπους που έχουν μελετήσει την Τουρκία, ήταν πρεσβευτής στην Τουρκία ο Αμπραμόβιτς, για παράδειγμα. Κυκλοφόρησε ένα βιβλίο το 1994-1995. Turkey's New Geopolitics. Οι νέες γεωπολιτικές της Τουρκίας. From the Balkans to the West China. Δηλαδή από τα Βαλκάνια μέχρι τη Δυτική Κίνα θα είναι η Τουρκία η οποία θα ελέγχει. Βέβαια αυτό το προσπάθησαν να το κάνουν και έσπασαν τα μούτρα τους. Τώρα με την κυβέρνηση του Ομπάμα. Ο Ομπάμα χρησιμοποίησε την Τουρκία για δύο λόγους. Πρώτον, διότι ο ίδιος έχουν ειδικούς δεσμούς με το Ισλάμ, λόγω πατρός και λόγω του πατριού του. Και ξέρεις ότι ουσιαστικά αποκτά την θρησκεία του πατρός και όχι της μητρός, το Ισλάμ, και όσο γνωρίζουν. Λοιπόν, ο Ομπάμα νόμισε ότι βρήκε την ευκαιρία με την Τουρκία για να εξυγχρονίσει το Ισλάμ. Το Ισλάμ δεν εξυγχρονίζεται, είναι άλλη μια περίπτωση. Αυτή δεν γίνεται ποτέ εξυγχρονισμός, διότι το Ισλάμ δεν είναι απλά. Και έχει ταυτόχρονα και πολιτικό χαρακτήρα. Δηλαδή είναι πολιτική το ίδιο το Ισλάμ. Αν δεν υπάρχει επικράτεια, το territory που λέμε, δεν υπάρχει Ισλάμ. Τελείως. Γι' αυτό τον λόγο νόμισε ότι μπορεί με την Τουρκία να το κάνει. Το δεύτερο είναι διότι ήρθε σε σύγκρουση, ή θέλει να έρθει σε σύγκρουση, και ήρθε σε σύγκρουση με το εβραϊκό στοιχείο. Χρησιμοποίησε λοιπόν ως αντίθετο την Τουρκία. Και βέβαια στην εποχή αυτή που μιλάμε, αντεπιτίθεται το εβραϊκό στοιχείο. Ότι έχουν γίνει προτάσεις στην Ελλάδα, αυτό είναι μυστικό, αλλά το λέω, δεν λέω παραπάνω, τόσο σας λέω, και είναι κάτι το οποίο έχει αντιληφθεί ο Πρωθυπουργός, από ό,τι σε θέση να γνωρίζει. Τώρα, πού θα οδηγήσει αυτό, δεν μπορώ να σας πω, περισσότερο, αλλά αυτό είναι ένα στοιχείο και επιβεβαιώνεται ένα πολύ κρωτό άνθρωπο, ο Αμπράμοβιτς και κάποιον άλλον, προχθές ακόμη, ακριβώς επισημένοντας ότι η Τουρκία ανοίγει δικό της μαγαζί και θα σπάσει τα μούτρα. Την προειδοποιούν ποιοι, εκείνοι οι οποίοι τη στήριζαν μέχρι χθες. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια κατάσταση κοινωνική που εξελίσσεται και μια πολιτική κατάσταση η οποία εκτελεί χρέη ρημουλκού αυτής της κοινωνικής κατάστασης. Εάν τυχόν ελέγξουμε την πολιτική κατάσταση, θα μπορούμε να θέσουμε υπό έλεγχο και τις κοινωνικές εξελίξεις και να τις οδηγήσουμε σε κατεύθυνση η οποία δεν θα είναι επιζήμια και για μας και για τα παιδιά και τα παιδιά των παιδιών μου. Σας ευχαριστώ και την πολύ πολύ. Σύντομα όμως, ερωτήσεις και τοποθετήσεις. Κύριε καθηγητά, πολύ ωραία τα είπατε το τελευταίο πεντάλεπτο. Άξιζε για μια ομιλία πολλών ωρών. Εδώ στην Κατερίνη έχουμε πολλούς ανθρώπους μηχανικούς που δουλεύουν στην Αραβία. Ένας μηχανικός έφυγε εδώ με τη σύζυγο, πήγε εκεί και βρήκε ένα συνεργάτη, ο οποίος ήταν Αράβας και είχε 8 παιδιά. Και του λέει, η δική μου γυναίκα δεν μπορεί να μείνει έσβιος, λιγότερο σαπούνι, του λέει. Να πλένετε λιγότερο με σαπούνι. Κοιτάξτε κάτι, αυτό είναι δίκη... Αυτό είναι δίκη ανεκδότου. Δεν είναι αυτό. Το μην το πείτε για πραγματικότητα, αυτό είναι ανέκδοτο. Δεν είναι αυτό. Παρατηρείτε λοιπόν, για παράδειγμα, άστε το τι λένε, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα.
Μα το λέγεται έτσι, αλλά είναι ανέκδοτο. Το λέει κανείς για ανέκδοτο. Πάντως εγώ δεν θα ήθελα να είμαι. Το είπα για ανέκδοτο για να μας το εξηγήσετε. Εντάξει, δεν έχει βάση αυτό. Έχει παρατηρηθεί για παράδειγμα ότι οι Αλβανοί οι οποίοι έρχονται από την Αλβανία είχαν μεγάλη κινητικότητα στο σπέρμα. Και μόλις έμεναν εδώ κανένα 2-3 χρόνια, έπεφτε η κινητικότητα του σπέρματός τους. Είναι ο τρόπος ζωής. Έχει πολλούς τρόπους ζωής. Πέρα δεν πω για έλλειες. Όπως το ίδιο συμβαίνει, αλλά βέβαια η ανθρωπότητα έχει προχωρήσει. Δηλαδή η ανδρική στηρότητα, η οποία ήταν μια στηρότητα ποτέ δεν είχε συζητηθεί, αλλά ήταν μεγάλο ποσοστό της ανδρικής στηρότητας, έχει σχεδόν εκλείψει λόγω της προόδου της τεχνολογίας. Επίσης και στις γυναίκες ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος της, πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι, όταν παντρεύεται κανείς σε 35 της μια κυρία και σε 38 και έχει κάνει 5-6 εκτρώσεις ή έχει πάρει φάρμακα κτλ. Οπωσδήποτε δεν είναι στην πρώτη γονιμότητα και δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, διότι θα κάνει σταδιοδρομία, τι θα κάνει δηλαδή, θα γίνει. Είναι τρόπος ζωής αυτός, τι θα κάνουμε δηλαδή. Θα το ανατρέψουμε ή θα γυρίσουμε πίσω, θα έχουμε τη γυναίκα κλειδωμένη στο σπίτι, θα γίνει κονή. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Λοιπόν, να ξέρουμε τι μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει. Αλλά θα έλεγα κάτι άλλο, υπάρχουν τεχνικές γονιμοποιήσεις, οι οποίες έχουν προχωρήσει πάρα πολύ. Καταλαβαίνετε, θέλω να πω, μην τα βλέπουμε έτσι. Όσο προχωρεί η επιστήμη, τόσο βεβαίως πηγαίνουν και άλλα προβλήματα. Δεν είναι αυτό το μόνο. Θα δείτε ότι στην Αραβία, ύστερα από 5-6 γενναίες, όσοι εξελίσσονται, μετά κάνουν ένα παιδί, ένα μισή παιδί και εκεί ακόμα το ίδιο. Ένα. Μία διπλή ερώτηση ήθελα να κάνω εγώ. Πολύ σύντομα να μας πείτε αν πολύ σύντομα τις σχέσεις Τουρκίας και Ισραήλ, κάτι αναφέρεται λίγο, δύο λογάκια ακόμα. Ένα. Δεύτερον, πώς ένα χαστούκι μπορεί να πολιτικοποιήσει ένα νεαρό φοιτητή και αν γνωρίζετε κάποιον. Το δεύτερο είμαι εγώ. Εμένα χαστούκι που έπαιγα 17 χρόνια χάλκι, όταν έφευγα από το σπίτι να πάω στο πόλ. Λέγω, όταν έφευγα από το σπίτι με φορτωμένος με κάτι βιβλία, μου 17 χρονών, τα οποία βιβλία θυμάμαι και τότε, ήταν του Κικέρωνα του τα άπαντα και μια ιστορία στα γαλλικά αυτά, μια ιστορία της ελληνικής φιλολογίας από τη βιβλιοθήκη του προπροπάπου μου, που ήταν καθηγητής στη θεολογική του προπροπάπου, που ήταν καθηγητής στη θεολογική σχολή τότε και στη σχολή Ελλήνων Εμπόρων. Και εκεί στην Ποβάδρα είχε μια προεκλογική συγκέντρωση το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα του Ίνωνα. Και ήταν ένας ταλέπορος Έλληνας δικηγόρος, μαζί με κάποιους άλλους βέβαια, υποψήφιος, ο Μιχάλης Καλιάδης, ο οποίος είχε ένα χαρτί με γραμμένο αναλόγια, κάθισε και διάβαζε. Και το ακροατήριο από κάτω ήταν τραμπούκι του αντιπάλου κόμματος, με κονκάρδες, και τον άφησαν τον ταλέπορο να αρθρώσει λέξη. Τραμπούκι. Και πήγα εγώ και είπα σε αυτόν που έκανε το μεγαλύτερο θόρυβο επικεφαλής, ήταν κάποιος, του λέω: σοπάστε σας παρακαλώ να τον ακούσουμε και μετά αν έχετε αντίρρηση να βγείτε κι εσείς, και αυτό σημαίνει δημοκρατία. Και μου έδωσε ένα ασφάλιαρο. Ο δε αστυνομικός που ήταν εκεί του λέει: ρε παιδί, είναι άστοπο. Αυτό το ασφάλιαρο κοινωνικοποίησε πολιτικός. Μπήκα, εντάθηκα στην πολιτική. Το δεύτερο για τους Εβραίους που λέτε. Κοιτάξτε, είναι πολύτροπες οι σχέσεις. Το Ισραήλ νόμιζε ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει την Τουρκία ως ένα μέρος. Διαπιστώθηκε ότι δεν γίνεται με την Τουρκία. Ένας λόγος ήταν γιατί πίστευε ότι είναι σεκουλαριστικό το κράτος και δεν είναι ισλαμικό. Όταν διαπίστωσε μάλιστα και την πρόθεση της Τουρκίας να ελέγχει όλο τον ισλαμικό κόσμο και τον αραβικό κόσμο, επιπλέον γιατί αυτή τη στιγμή επικεφαλής του συνεδρίου της, πώς το πώς λέγεται, των Ισλαμικών χωρών, της Ένωσης των Ισλαμικών χωρών, που είναι ένα πολιτικό όργανο. Τώρα σκεφτείτε να υπάρχει μια οργάνωση χριστιανικές χώρες. Εάν θα γίνει αυτό, θα κατηγορηθούν για πνεύμα το
σταυροφοριών κτλ. Το Ισλάμ το έχει έτοιμο. Με αυτό κινείται. Επικεφαλής ποιος είναι, Τούρκος είναι. Εκμελετήνη Σάλλον, καθηγητής. Λοιπόν, τότε λοιπόν στράφηκε προς την Ελλάδα. Και σας πληροφορώ ότι εδώ τα δύο τελευταία χρόνια, ίσως και περισσότερο, δεν ξέρω, γίνονται κοινά γυμνάσια αεροπορικά Τουρκίας, Ελλάδος και Ισραήλ. Και μάλιστα έρχονται εδώ τα Ισραηλινά, τους εκπαιδεύουμε εμείς, πηγαίνουμε εμείς, έρχονται εκείνοι πάνω από τους εθέρες κτλ. Και δεν μπορώ να σας πω ότι υπάρχει και ένα αυξημένο ενδιαφέρον σε υψηλότατο επίπεδο αυτή τη στιγμή έναντι της Τουρκίας. Τώρα, εάν τυχόν γίνει αποδεκτή αυτό το αίτημα από την κυβέρνηση, υπάρχουν ενδείξεις ότι κάτι μπορεί να γίνει. Ενδείξεις. Αλλά θέλω να σας πω ότι είναι ένας παράγοντας σημαντικός, ιδιαίτερα στην Ουάσιγκτον που γίνεται μάχη. Και είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι του εβραϊκού λόμπι, γιατί το εβραϊκό λόμπι χρησιμοποιήθηκε από το τουρκικό λόμπι για να προωθήσει τις θέσεις του. Μετά, όταν διαπίστωσαν ότι προδίδονται οι Εβραίοι, έκαναν πίσω. Οι μισοί λοιπόν έχουν μείνει με τους Τούρκους και οι μισοί είναι ακριβώς τον ίδιο. Θα σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα. Η Χαρέτς, πώς λέγεται, η μεγάλη εφημερίδα της Ιερουσαλήμ, πρωτοσέλιδο έβαλε τις δηλώσεις του Ναυάρχου Σταυρίδης, με τις οποίες ο Σταυρίδης είναι ελληνικής καταγωγής, στο ΝΑΤΟ, με τις οποίες έλεγε ότι οι Τούρκοι είναι ένας γενεοκτόνος λαός. Παράδειγμα την οικογένειά του, ο δε θείος του ήταν ψάλτης στην Εκκλησία και στη Μικρά Ασία, ο πατέρας του κατόρθωσε και είχε φύγει προηγουμένως, βάλαν τα γυναικόπαιδα και όσους βρήκαν άντρες μέσα στην Εκκλησία, τον δε θείο του τον κάρφωσαν, τον σταύρωσαν στην πόρτα της Εκκλησίας και έβαλαν φωτιά και τους έκαψαν. Αυτή είναι η μνήμη του Σταυρίδης. Η μεν εβραϊκή εφημερίδα το έβαλε του Ισραήλ, την έβαλε πρωτοσέλιδη τη συνέντευξη στην Ελλάδα, ούτε καν αναφέρθηκε. Και όταν ήρθε εδώ σε επίσκεψη επίσημη ο Σταυρίδης, οι υπουργοί απέφυγαν να τον δουν. Απέφυγαν να τον δουν. Ποινές δημοκρατίας. Κάποια άλλη ερώτηση, παρακαλώ κύριε. Λίγο σύντομα, άλλη μια ερώτηση για να κλείσουμε. Ο κύριος πίσω. Ο κύριος πίσω. Μίλησατε αφοριστικά για κάποιους προοδευτικούς που αμφισβητούν την ελληνικότητα. Είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί το άκουσα τρομακτικά, να ακούσουμε και συγκεκριμένα ονόματα. Όσο για τις τελευταίες κρίσεις για τη συμμαχία, επιτρέψτε μου ένα πληροφορίο. Μακάρι να προωθήσει και να προωθεί αυτή τη συμμαχία. Αλλά έχουμε και το προηγούμενο του πολέμου των 7 ημερών, γιατί ρόλο έπαιξε στα γεγονότα τότε, να μην δούμε τίποτα Έλληνες στη Γάζα εναντίον των Παλαιστινίων. Κοιτάξτε κάτι. Ας επιτραπεί να ακουστεί. Αυτό είναι λίγο παρακινδυνευμένη το γεγονός. Αυτό είναι πολύ απομακρυσμένο. Μην τρελαθούμε δηλαδή. Είπαμε, τώρα το άκρο, πάμε στο άλλο το άκρο. Θέλω να σας πω όμως ότι με αυτά που είπα, θέλω να σας πω ότι οι παράγοντες της διαμόρφωσης μιας στρατηγικής δεν είναι οι ίδιοι. Οι συμμαχίες δεν είναι οι ίδιες. Εναπόκειται στην πολιτική εξουσία να κινηθεί να έχει την ευελιξία κινήσεων, να μπορέσει να χρησιμοποιήσει προς το συμφέρον της χώρας, του λαού, όσες δυνατότητες προσφέρονται. Εκτός, μη περιορισμένοι από στερεότυπα κτλ. Αυτή είναι η καλή, αυτή είναι η κακή. Ό,τι συμφέρει στο λαό μας, στο δημοκρατικό μας πολίτευμα, είναι καλό. Ό,τι δεν συμφέρει είναι κακό. Υπ' αυτήν την έννοια το λέω. Ότι εγώ είμαι σημεοφόρος, δεν το είπα για αυτό το θέμα. Σας λέω ότι μέσα στην απελπισία, διότι αν διαβάσεις αυτά που λέει ο Ταουτόγλου, θα κυκλοφορήσεις σε 2-3 μήνες το βιβλίο, θα φρίξετε, θα πείτε δεν είμαστε καλά μας. Και μάλιστα χρειάζεται και μία, έλεγα του εκδότη εκεί, χρειάζεται και ένας πρόλογος που να εξηγεί μερικά πράγματα, διότι είναι τόσο πολύ κνόδαλα αυτοί όλοι οι μεγαλόσχημοι σε εμάς, που θα κάνουμε που δεν τα καταλαβαίνουν. Τα λέει ξεκάθαρα ο άνθρωπος. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μία πτυχή. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση. Α, που λέγατε για τους... κοιτάξτε κάτι. Και κατονομάστε, για να φυλαγόμαστε. Κοιτάξτε κάτι.
Κοίταξε, είναι γνωστή, επειδή έχω προσωπική αντιδικία με κάποιους, δεν θέλω να πω ονόματα. Είναι προσωπική αντιδικία μου. Διότι, περιττώ να σας πω η στάση την οποία έχω κηρύσει, δεν είναι ανέξω. Δηλαδή, κοιτάξτε καλά, εγώ το πλήρωσα τη στάση μου προσωπικά και την πλήρωσα και οικονομικά. Πληρώνω οικονομικά. Τι σημαίνει πληρώνω οικονομικά, δηλαδή όταν κάποιοι συνάδελφοι παίρνουν προγράμματα 6 εκατομμυρίων, 7 εκατομμυρίων, εγώ δεν παίρνω τίποτα, με κόβουν εμένα. Και επί Πασόκ και επί Νέας Δημοκρατίας. Σε εννοούμαστε. Και θα δεις ποιοι είναι αυτοί που πήραν τα προγράμματα. Θα δεις μια κυρία που πήρε μια ακόμη κυρία, η οποία κυρία ή άλλη κυρία είναι σύντροφος ενός φίλου του τέος πρωθυπουργού του Πασόκ. Φίλου, κολλητού φίλου, σύντροφος. Και πήραν αυτά τα κουφά λεφτά σε δραχμές, είναι 7 δισεκατομμύρια, 4 από τη μια και ξέρετε, για τη Δυτική Θράκη, για να γράψουν βιβλία, υποτίθεται για την μειονότητα εκεί. Λοιπόν, κολοσσιαία ποσά. Και μετά έγινε και βουλευτής επικρατείας, μια κυρία. Βλέπεις τις άλλες κυρίες, η οποία κόπτεται τώρα ότι τα βιβλία είναι εθνικιστική η παιδεία στην Ελλάδα και να καταργηθούν και οι παρελάσεις κτλ. Βλέπεις ότι ο σύζυγός της ήταν ο σοφός στο Υπουργείο Εξωτερικών για τις σχέσεις με την Άγκυρα, όπου δεν είναι το γλυκό. Καταλαβαίνετε τι θέλω να σας πω. Δεν είπα το όνομα. Είπα, μη με πιέζετε, διότι αν είσαι στις έξυπνος, είμαι ο πιο έξυπνος από εσάς. Συνεννοηθήκαμε απολύτως. Έτσι, εάν πάρετε για παράδειγμα όλες τις μεγάλες εφημερίδες. Λοιπόν, το εξήγησε ο κύριος καθηγητής, υπάρχει προσωπική αντιδικία. Λοιπόν, κλείνουμε με τελευταία ερώτηση από τον γιατρό μας και κλείνουμε, παρακαλώ. Ποια είναι τα ονόματα. Πράγματι, τα τελευταία χρόνια αυτό που έχουμε δει είναι να ακυρώνεται η έννοια του πατριωτισμού και να ταυτίζεται με αυτή του εθνικισμού. Υπάρχει ένα πλέγμα γύρω από αυτό, ιδεολογικό ας το πούμε έτσι, εδώ και δεκαετίες. Πρώτα επιχειρήθηκε να γίνει βασιζόμενη στη γλώσσα, δεν υπάρχει συνέχεια του ελληνικού έθνους, αλλά είναι ένα δημιούργημα με την ίδια κατασκευή. Κατασκευή με ελληνικό κράτος. Αυτό δεν περπάτησε γιατί οι Έλληνες συνεχίζουν να μιλάνε τη γλώσσα που μιλούσαν εδώ και χιλιετίες. Σου λέει άλλη γλώσσα είναι η αρχαία και άλλα είναι τα ελληνικά. Έτσι λέει. Ναι, και θέλω να φτάσω τώρα εγώ στο ερώτημα, γιατί αυτό μας απασχολεί πάρα πολύ. Μετά βασιστήκανε. Ναι, μην βιάζεστε, ένα λεπτό. Μετά βασιστήκανε στο γεγονός ότι, ξέρετε, δεν υπάρχει ελληνικό έθνος, αλλά αυτό υπάρχει από τη δημιουργία του ελληνικού κράτους. Και όποιος έκανε αναφορές στην ιστορία σαν έθνος, ευάλετο ως κουντικός, ως εθνικιστής, προμερός κλπ. Είπατε προηγουμένως ότι το ελληνικό έθνος κόντευε να συρρυκνωθεί ή κόντευε να αφανιστεί. Λίγο πολύ βασίζονται και αυτοί οι κύκλοι σε αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνω τη δικιά σας την προσέγγιση, είναι εντελώς διαφορετική. Αλλά θα ήθελα να είστε λίγο πιο λεπτομερείς ως προς αυτό. Εδώ σε αυτά τα κόμματα, τι κατοικούσαν εδώ και αιώνες και χιλιετίες. Άλλαξε τίποτε. Εγώ νομίζω ότι ήταν Έλληνες μέσα από τη βασανιστική τους διαδρομή, η οποία κάποια στιγμή εξηγήθηκαν με πιο οργανωμένο τρόπο. Να συνεχίσω, σας απαντήσω εγώ αμέσως. Κοιτάξτε κάτι. Εμείς ζήσαμε, νοτιός Καμπερίδης, ζήσαμε μέρες φρικαλές και θυμάμαι εδώ στις πρώτες εκλογές μετά το 1974 είχα έρθει ως δικαστικός αντιπρόσωπος, δεν είχε κατέβει υποψήφιος εγώ. Και είχα πάει σε ένα χωριό εδώ. Και μόλις κατέβηκα από το λεωφορείο, ήρθε ένας, μου λέει, κύριε καθηγητά κτλ. Ήταν φοιτητής μας στην Πάντιο. Και με πήρε στο σπίτι και βλέπω στο σπίτι φωτογραφία του Καραμαλή. Εγώ δεν μίλησα τίποτα.
Εν πάση περιπτώσει, μετά διαπίστωσα ότι ο άνθρωπος ήταν το Χασαπίδη. Του Στέλιου. Του λέω, τι τον έβαλε σου τον εδώ. Λέει, εγώ είδα και έπαθα στα 7 χρόνια. Κάθε φορά με καλούσαν στην ασφάλεια στη χωροφυλακή, τι ήσουν με τον Χασαπίδη, τι ήσουν με τον Χασαπίδη. Λοιπόν, εμείς ζήσαμε την εποχή που απλώς αντιπολιτευόμενοι στο κράτος της δεξιάς μας αποκαλούσαν κομμουνιστές. Όταν είχα πάει στην ασφάλεια, στην ασφάλεια, ήταν η πρώτη ομιλία που είχε γίνει για το 1-1-4, ήμουν εγώ που είχα έρθει από την Τουρκία ως με τις δάφνες του ήρωα τότε, στο Ακροπόλ, το βράδυ πήγα στην ασφάλεια. Και μου λέει, ξέρεις, λέει, όλοι αυτοί εκεί είναι κομμουνιστές. Λέω, εμείς είμεθα, κατερέμουσα το έλεγα τότε, όλοι οι βενιζελικοί, οικογενειακός, και όντως δεν έλεγα ψέματα. Και μου λέει, δεν υπάρχει Βενιζέλος. Λέω, ο Σοφοκλής ζούσε τότε. Μου λέει, ο Σοφοκλής. Και αυτός κρυπτοκομμουνιστής είναι, μου λέει ο ασφαλίτης. Οι σημερινοί ασφαλίτες είναι οι δημοσιογράφοι, ο κύριος Σομερίτης, μετσονάματα, άρπατο. Είναι ο Πρετεντέρης, είναι ο Καμπύλης, είναι ο Πατραβέλης, είναι της ελευθεροτυπίας. Σ' άρεσε τώρα. Είναι της Αυγής μερικά αχαρακτήριστα άτομα. Αν σ' αρέσει. Λέω λοιπόν, γιατί πρέπει να είστε μασοχιστής, αν θέλετε να ακούσετε το όνομα. αυτό είναι ψυχοπαθολογία στο τέλος. Λοιπόν, θέλω να πω, με συγχωρείτε, άψε παρακαλώ. Σας παρακαλώ κι εγώ. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να πω, οι σύγχρονοι ασφαλίτες είναι αυτοί. Οι οποίοι τους απλούς πατριώτες μετατρέπουν σε εθνικιστές. Βέβαια, εμένα δεν μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Ξέρουν την πολιτική μου τοποθέτηση. Λένε, ο Σαργής είναι όλη η περίπτωση, δεν είναι σοβαρή περίπτωση. Και τι έχουν καταντήσει. Με έχουν αποκλείσει από όλα τα μέσα. Εγώ από 16 χρονών έγραφα στις μεγάλες εφημερίδες στον Αθηναϊκό Τύπο, από 16 χρονών. Στις τηλεοράσεις έβγαιναν συνέχεια, γιατί με απόκλεισαν αμέσως. Λοιπόν, ας αφήσουμε λοιπόν τα προσχήματα. Δεν είναι θέμα ονομάτων. Είναι θέμα ποιότητας. Όπως δεν θυμάμαι το όνομα του ασφαλίτη, εσύ δεν θέλω να θυμάμαι και τα ονόματα αυτών των κυρίων. Και κυριών. Ευχαριστώ. Και νομίζω ότι έχουμε εξηγηθεί. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πολύ. Εμείς θα δώσαμε βήμα και επιτρέψτε μου προσφέρουμε το συνέδριο το οποίο έγινε τον Απρίλιο με 12 εισηγήσεις. Αυτό είναι για εσάς. Εδώ είναι μια συλλογή από τους 400 ομιλητές οι οποίοι περάσαν τα 20 χρόνια με 17 DVD. Και εδώ, κύριε καθηγητά, είναι το λεύκομα όλων των ομιλιών της 20ετίας που περάσαμε. Ευχαριστούμε θερμά και όλους σας, κυρίες και κύριοι. Σας περιμένουμε την επόμενη Δευτέρα στην ομιλία μας με τον τέος ευρωβουλευτή και τέος υπουργό και βουλευτή Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιουλέκα. Καλό σας βράδυ.